Γεια σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Mm. Κανονικά θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την σημερινή μου εκπομπή και καλεσμένη. Απλά μπήκε μέσα και άρχισε να μας άρπαξε όλους από το μαλλί, από τα μούτρα, ρε παιδί μου, κτλ. Και λίγο τη φοβάμαι, η αλήθεια είναι. Τώρα έχω κάτσει λίγο στη γωνίτσα μου. Η Μαρία Ηλιάκη βρίσκεται σήμερα εδώ. Έχω έρθει με πολύ ωραίες ιδέες. Αυτό σου ταιριάζει, ωραίες ιδέες. Έχεις κάνει ωραία πράγματα τελευταία. Για τα οποία θέλω να. Πώς τα έπαθες και τα είδες, Θέμη μου, γιατί μας έχεις το φτύσιμο τον τελευταίο καιρό. Στο φτύσιμο εγώ. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος να κρίνω. Δεν υπάρχει άνθρωπος να σου κάνει τόσα like όσα εγώ που κάθε πρωί που μπαίνω. Ωραία επικοινωνία, τα like στο Instagram. Δεν σου στέλνω εγώ μηνύματα, δεν τρέπεσαι. Έχουμε αποξενωθεί, γενικώς η κοινωνία είναι με τα social media. Ενώ εσύ κάθε μέρα ξυπνάω και κοιμάμαι με τα μηνύματα της Ηλιάκης στο κινητό. Δεν σου κάνω like. Και like και tag και regram, ωραία, όντως. Και fav. Και retweet και δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Έχει πολλά κέφια, Ηλιάκη, όπως καταλάβατε, θα περάσουμε ωραία σήμερα. Τι ανάσα, δεν κουραστήκαμε, γιατί να πάρουμε ανάσα. Έλα, Παναγία μου, να πάρουμε μια ανάσα. Τι να πάρουμε ανάσα, μας έχει λούσει 3 ώρες τώρα. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Αυτό δεν είναι που πήγε στα Όσκαρ με την Βερμούδα. Φάρελ Βίλιαμς. Με τη Βερμούδα. Ναι. Που ήταν, λες και τον είχε βγάλει βόλτα η γιαγιά του. Κουστούμι Βερμούδα. Ναι, την άλλη δίπλα την είδε στην Ψιλέγκο. Δίπλα σε αυτόν. Ναι. Α, μια κυρία που ήταν μαζί του. Κυρία αυτή. Ναι, είδα τις φωτογραφίες. Δεν είναι η σύζυγός του. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι, αλήθεια. Αλλά αυτόν τον είδα και κουφάθηκα με το κουστούμι από κάτω τα, ναι, ήταν τα ποδαράκια. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εμείς άνθρωποι να κρίνουμε. Από τους πιο ταλαντούχους, να ξέρεις, είναι. Αλήθεια. Και πολλές συνεργασίες με πάρα πολλούς. Από τους μεγαλύτερους, τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Έχει κάνει συνεργασίες με Μαντόνα, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχω μείνει λίγο πίσω σε ό,τι αφορά τη μουσική βιομηχανία. Φαντάζω ότι εγώ έχω μείνει ακόμα στο Μάικλ Τζάκσον. Εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Φάρελ, μπορώ να σου πω ότι έχει πατήσει πολύ πάνω στο Μάικλ Τζάκσον σε πάρα πολλά, όπως και πάρα πολύ τη γενιά του. Σε αυτό. Οπότε εντάξει, έχει μείνει σε κάτι σταθερό, ρε παιδάκι. Τι γίνεται, Θέμη, πώς είσαι, κοριτσάκι μου, γλυκό. Εσύ πες μας, τα νέα σου. Εγώ είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ωραία, πώς περνάς το πρωινό. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Όταν με καλέσει το δέσμευτο, θα έρθω και θα στα πω όλα. Τι, τη άρεσε στα μάτια, πώς γίνεται, πώς. Αυτό το ντουετάκι πώς έχει προκύψει ξαφνικά. Ωραίο δεν είναι. Πάτε παντού μαζί, πακετάκι. Τα κοίταξε, δεν λένε ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Και τα ομώνυμα αποθούνται, έτσι, ναι, λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, αν με ρωτούσες πριν από χρόνια, το είχα πει κιόλας στο μέσα στην καλή καραπέση. Αυτά είναι. Αυτό είναι καλύτερα να ράψω και μην μιλάς καθόλου. Παίζει και τίποτα να έχουμε φλερτ. Κοίταξε ότι λιγάκι τη κάνω διάφορα περίεργα στα breaks και αυτά και την πειράζω και την λίγο χούφτο στη χούφτο. Ωραία, θα σου ορμήξει, σα βάλει και. Τι θα κάνω. Πω εγώ μετά. Εντάξει, δεν ξέρω. Γελάτε, δεν ξέρω. Οπότε ο Λιάκα το έλεγε αυτό στην αρχή τη ζωή. Λέει εσύ, όταν φτιάξετε, λέει στο τέλο. Θα το ζήσω και αυτό, Θέμη μου. Εντάξει, δεν πηγαίνουμε Χριστούγεννα στα Καϊμάκ Τσαλάν για να έρχεται και εσά στα μάτια. Γιατί. Σε πληροφορώ ότι κατά βάθο είναι ο πιο τρυφερό άνθρωπο που έχει και ο πιο ευαίσθητο. Εντάξει τώρα. Νταλικέρι τώρα, ευαίσθητο. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Και εγώ τι λέω, Νταλίκα. Κοίταξε. Ποιο είναι το αδερφό τη οδηγεί τέτοιο όχημα. Νταλίκα. Ναι, Νταλίκα δεν ξέρω, έτσι μου λέει. Σας μου το έχει πει. Βιτιοφόρο. Βιτιοφόρο, ναι. Μου λέει κάτι. Βιτιοφόρο ή όχι. Αεροπλανοφόρο. Οδηγεί πάντως κάτι μεγάλο, τέτοιο ογκώδες. Νταλίκα είναι βιτιοφόρο, ναι, δεν ξέρω. Μου το έχει πει. Μου λέει ο αδερφός μου είναι οδηγός Νταλίκας, μου έχει πει. Για ρεμίστε λίγο εσείς αμέσως, μπουρμπουλέψατε, ήρθατε την Ηλιάκη. Μάλιστα. Μου αρέσουν τα παιδιά, περνάμε πολύ ωραία. Αχ, ναι, έχουμε πλάκα. Δεν του αρέσετε το Θέμη, γιατί. Θα σας πάρω εγώ, θα σας πάρω στο δέστε τους, παιδιά. Α, να, ωραία, να σου πω. Να αλλάξει τύχη σας. Αχ, παιδιά, τι είναι αυτό το Τζόκερ σήμερα. Ξεφορτώναμε με μια κίνηση μάτ και τους τρεις. Να σου πω και ξέρεις ποιον θα σου στείλω. Ποιον. Το Θοδωρή. Ποιος να το κοντό που έχω εγώ στην εκπομπή. Το κοντό, το Θοδωρή, καλέ. Τον είχαμε στο μυαλό χαρά. Τον είχατε, ο Θοδωρής, ο κοντός. Δεν θυμάμαι κοντός. Το παίζει εραστής, καλέ, ο Θοδωρής. Ένας τέτοιος σου αξίζει. Ναι, το Θοδωρή θα σου φέρω. Δεν ακούγεστε κιόλας, κάνετε και τηλεοπτικά φάουλ τώρα. Έλα, εδώ πέρα. Πιάστε. Τι έγινε εσύ εκεί πέρα. Έλα, τίποτα. Εδώ οι πουλιές. Είπα να έρθω ντυμένη βραδινά και πιάνομαι στις πουλιές. Φυσικά, αφού είμαστε στο Κέρνετ, πώς θα έρθεις πρωινά, θα έρθεις ντυμένη. Για πες. Κοριτσάκι μου γλυκό, πώς να ξεκινήσουμε. Θες να ξεκινήσω από το δέσεντο, εσύ από το site σου που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπου θες, Θέμη μου, δική σου είναι εκπομπή. Ποια είμαι εγώ που θα σου κάνω κουμάντα. Ωραία, τι έχει αλλάξει αυτόν τον ένα χρόνο στην ουσία. Από πέρσι θυμάμαι που το συζητούσαμε, τότε που είχαμε πάει στο Καϊμάκ που έλεγε ότι θέλω να κάνω ένα πολύ ωραίο site και το κατάφερε στο marielec.gr. Ναι. Τι είναι αυτό ακριβώς? Είναι ένα γυναικείο site από το λίγο που έχω δει? Κοίταξε, υποτίθεται ότι έχει πολύ γυναικεία θέματα, γιατί γυναίκα είμαι και αφορά θέματα. Βεβαίως. Που πράγματα μάλλον που απασχολούν εμένα. Από στυλ, από μαγειρική, από βόλτες, όπου πάω στην Αθήνα, ό,τι μου αρέσει, το ποστάρω. Αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο έχει και πολύ αντρικό κοινό. Από ό,τι βλέπω στα Google Analytics. Αυτό το είναι περίεργο. Ναι. Μπορεί να είναι άντρες που σε γουστάρουν, γιατί έχεις και πολλές φωτογραφίες δικές σου μέσα και πρέπει να πω, και λέω την αλήθεια,
Ότι είναι και πολύ στυλιζαρισμένο. Από ό,τι δηλαδή έχω δει, είναι ωραία και τα πάνω η φάση, πώς λέγονται αυτά. Είναι πολύ ωραία στημένο. Το έχετε φτιάξει πολύ ωραία. Ναι, είναι, και εγώ είμαι έχεις πολύ περήφανη για αυτό το site. Μην φανταστείτε, δεν είναι και καμιά μεγάλη ομάδα. Ωραία ομάδα, είπα. Είναι πάντως ωραία ομάδα, ναι. Είναι η Μαρία Ντελάκου που μου κάνει τις φωτογραφίες, η Ιωάννη Σαλαμούρα που με βοηθάει στα ντυσίματα. Αυτοί είμαστε. Από ό,τι έχω ψηλοκαταλάβει, είναι σαν να έχει συσσωγικά μία κάμερα, μάλλον καλύτερα μία φωτογραφική μηχανή για σαν ναι, μιλάμε, και, να... και να τραβάει την καθημερινότητά σου. Ναι, είναι ναι. σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο της Μαρίας. Αυτό ακριβώς. Κάπως έτσι. Έτσι το είχα στο μυαλό μου. Έβλεπα κάτι μεγάλες βλόγγερ στο εξωτερικό, κάτι παμπλούτου που έχουν βγάλει άπειρα λεφτά από αυτό. Και τα ζήλευα γιατί είχαν τόσο ωραίες φωτογραφίες και τόσο ωραία θέματα με πράγματα που αφορούσαν αυτές. Δηλαδή έκαναν ένα ταξίδι, πηγαίναν, ξέρω εγώ, Ιταλία. Και φωτογραφίζανε τα πάντα. Αυτά που τρώγανε, αυτά που φορούσαν, τι ψωνίζανε, πού τρώγανε, πού πίνανε καφέ. Και μ' άρεσε πολύ όλο αυτό το στήσιμο και είπα να το κάνω κι εγώ. Και έτσι είναι πολύ ωραίο. Και πάει και πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί δεν το ονόμασες κάπως, δηλαδή ας πούμε έχεις βάλει το κλασικό marialiaki.gr το ονοματεπώνυμό σου. Ναι. Γιατί δεν το ονόμασες να έχει μια τσαχπινιά. Για να το βρίσκουν πιο εύκολα. Α. Πατώντας Μαρία Ηλιάκη να σε πετάει κατευθείαν να εκεί. Να βγαίνει κατευθείαν εκεί. Ναι. Θα μπορούσε να έχει και ένα δεύτερο τίτλο, ίσως. Δηλαδή να βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Νομίζω θα μπερδευόντουσαν. Το οπότε... σκέφτηκα τώρα αυτό λόγω του ημερολογίου. Θα μπορούσε να έχει κάτι με diary μέσα ή με ημερολόγιο, κάτι. Καλά, ακόμα είναι τρεις μήνες στον αέρα. Έχω χρόνια να τα αλλάξω. Είναι μόνο τρεις μήνες. Μόνο τρεις. Και είσαι happy, είσαι πολύ, πολύ ευχαριστημένη. Είναι το παιδί σου. Είναι παιδί μου και είμαι περήφανη πολύ. Έχεις γιατί αρέσει και πολύ στον κόσμο. Και ναι. πολύ χαίρομαι. Να κάνεις και κανένα διαγωνισμό, να δώσεις δώρα. Θα κάνω, τι θες να δώσουμε σε ένα δώρο? Όχι εμένα, Χριστιανέ. Εσένα θέλω να δώσω. Όχι, εγώ είμαι. Γίνει χαμός, εκεί τα views να πάνε. Ου, αυτό είναι η γνωστή διαφήμιση που λέει, ξέρω εγώ αυτό και τα λοιπά. 500 ευρώ, το άλλο αξία ανεκτίμητη. Εκεί είναι ο Γιωργαντάς, αξία ανεκτίμητη. Δεν μπορείς να με δώσεις. Μάλιστα, ωραία. Πόσο συχνά τον ανανεώνεις καθημερινά? Κάθε μέρα. Και άμα μέσα... δεν τον ανανεώνεις κάθε μέρα, βαριέται ο κόσμος. Α, δεν τα ξέρω αυτά. Πρέπει, ναι, για να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, πρέπει να δείξεις και ότι και εσύ ασχολείσαι. Για να σε βάλει, ας πούμε, στα favorites του, στο site σου και να μπαίνει, ας πούμε, ναι, και ναι. να σε τσεκάρει. Εν τω μεταξύ, το έχω και με τα, ξέρεις, πολύ και με τα social media πια. Οπότε, ό,τι ποστάρω, Instagram, Twitter κτλ., σε πετάει και όλα, ξέρεις. Έχεις τα διάφορα τα σχετικά τα link. Έχει τα διάφορα link. Να το πούμε τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραία. Έμαθα τον κόσμο του ίντερνετ ξαφνικά και εντάξει. Έχει μέσα λοιπόν, εγώ έχω δει ότι έχεις καλά, όλα τα γυναικεία, τα θέματα ομορφιάς, κουλουπού, κουλουπού. Έχει ομορφιά και στυλ πάρα πολύ. Έχω δει μαγειρική. Μαγειρική, έχει βόλτες όλη την Αθήνα και τον κόσμο. Βόλτες, πολύ ωραίο κι αυτό. Και... συνεντεύξεις? Όχι. Αλλά μπορεί. Το έχω σκεφτεί, θα μπορούσε. Αφού έχεις τόσους γνωστούς φίλους, θα μπορούσες να πεις. Θα μπορούσε, πεις, γιατί έλα να κάνω, μια κάνω βιντεάκια, κάνω μαγειρικές, κάνω ομορφιές, κάνω αυτά. Ναι, θα μπορούσε. Κάποια στιγμή θα μπορούσε, γιατί όχι. Και με άνθρωπος που έχεις οικειότητα. Δεν θα ήταν άσχημο να πεις, ξέρω εγώ, π.χ. τι κάνεις μεθαύριο, πάμε να κάνουμε ένα βιντεάκι, ας πούμε. Και θα ήταν και ωραίο να σου δώσω ιδέα να το τραβήξουμε το κινητό σου. Να μην είναι δηλαδή επαγγελματικό τύπου όπως είμαστε ναι. εδώ. Να είναι δηλαδή κάτι που να είναι πιο. Ναι, μα, ναι. Αυθόρμητο. Μα έτσι κι αλλιώς θα το έκανα από με μένα, το κινητό, είναι από πιο άμεσο. Από ένα smartphone και να έχει πιο πολύ πλάκα. Ωραία, θα ήθελες να είσαι ο πρώτος μου. Στο βίντεο εννοώ. Φαντάζομαι ότι στο άλλο είναι δύσκολο να είμαι πρώτος σου. Αυτό μας έλειπε, φαντάζεσαι. Καλά, όλα μπορώ να τα φανταστώ για οποιονδήποτε ο καθένας. Εντάξει, είπαμε, ρε Θεμή. Μπορεί να κρατάς τους χυμούς σου αγνούς, απόρθητους. Να... πραγματικά, αν τους κρατούσα μέχρι τώρα απόρθητου το κτίριο, δεν το είχε κατακτήσει κάποιος. Ίσα, λένε κάνεις λάθος. Λένε ότι η asexual κατηγορία των asexual, αυτοί δηλαδή δεν κάνουν συχνά σεξ, λένε. Όχι. Μα εδώ μιλάμε για παρθένα, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε ασεξουαλ. Εσύ θες να με βγάλεις παρθένα. Κάτσε, παρθένα και ασεξουαλ είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Δηλαδή, παρθένα δεν έχει κάνει σεξ. Και ο ασεξουαλ δεν έχει κάνει σεξ. Και κάποιος που κάνει κάθε δύο χρόνια δεν είναι ασεξουαλ. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό. Είστε ρημένοι. Ισχύει αυτό. Πού το ξέρεις εσύ? Είναι και αυτός ασεξουαλ. Δεν είναι ασεξουαλ, το παιδί φαίνεται, έχει μουσια. Τι είναι μουσια, ίσα χειρότερη είναι αυτή. Όχι, όχι, αυτή με τα μουσια είναι. Εγώ δεν έχω μουσια, εγώ απλά τα αφήνω λίγο παραπάνω. Αυτός έχει μουσια του παπά. Εγώ δεν έχω του παπά. Τα παιδιά απλά κάπου έχουν ζητήσει. Οι ασεξουαλ πάντως, παιδιά, έχω διαβάσει ότι υποστηρίζουν και καλά ότι κρατάνε τους χυμούς τους, να το πω τέλος πάντων έτσι, ζωντανούς. Δηλαδή στην ουσία είναι πιο φρέσκοι, πιο νέοι. Από κάποιον ο οποίος θα κάνει σεξ full, non-stop κτλ. Παιδιά, μα δεν υποτίθεται ότι το σεξ είναι ζωγονή. Έτσι λένε, εγώ ναι. τουλάχιστον έτσι βλέπω στα μούτρα μου. Ότι μετά το σεξ, ναι ρε παιδιά, είναι πιο ωραίο το πρόσωπο. Είναι πιο λαμπερό, πιο άλλο πράγμα. Εγώ σε σχέση με την τελευταία φορά που είχες έρθει, όχι, δεν βλέπω καμιά με τέτοια. Να πάρτε να τους τα χρωστάω. καλά, δεν το έκανα. Μα συγγνώμη τώρα. Ναι. Δεν άκουγες, δεν σε έχουμε μικρόφωνα, οπότε εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανατελεία. Δεν βγάζω εδώ πέρα άκρη. Και επιστρέφουμε περισσότερη Μάρια Ελιά. Και μην ξεχνάμε, θα την απολαύσουμε σε λίγο στο εξομολογητήριο. Λέντια. Μια ερώτηση. Αυτή η φώκια πάνω στο γερανό, τι είναι? Είναι φετίχ του, να καταλάβει τι όνομα Λάρα είναι ο Άλεξ. Ναι. Φετίχ του Άλεξ. Έχει μια φώκια. Η φώκια πάνω στο γερανό. Ένα μπαλόνι είναι το φετίχ του. Και διάφορα άλλα που θα στα πω μετά άλλη φορά. Μάλιστα, πολύ. Εσύ που του καλοπιάρει, δεν ξέρει με τι ανθρώπου έχω μπλέξει. Με του τεχνικού πάντα τα έχει καλά, δεν το έχει μάθει αυτό. Αυτό ισχύει. Βέβαια. Με λατρεύουνε. Πρέπει να τα έχει πάντα καλά. Με λατρεύουνε, θα πάθουν κάτι. Να κάνουμε λίγο την εκπομπή μας, ευχαριστώ. Θα πάθουν κατάθλιψη έτσι και με χάσουν. Θα δεις. Το ξέρω, Θεέ μου. Θα δεις τι έχουν να πάθουν. Θα πάθουν μελαγχολία τρελή. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Με αφορμή τώρα το υπέροχο πόδι σου και τα υπέροχα παπούτσια σου. Έχεις μία ωραία σχέση νομίζω με τη μόδα και το στυλ, έτσι δεν είναι? Αγαπάς πάρα πολύ. Μεταξύ μας. Ναι. Για ένα περίεργο λόγο, ο κόσμος πιστεύει ότι έχω. Τώρα πλάκα μου, Γαζερ Μαρία, μόνο αυτά που ποστάρεις είναι όλα φουλ μοδάτα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν το είχα. Το έμαθα. Στο δέστε του. Σχολιάζετε. Όχι, 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 καμία σχέση τώρα. Δεν σχολιάζουμε τα ρούχα των ανθρώπων. Έχετε άποψη, ρε αγάπη, όμως μιλάς εσύ εκεί πέρα. Ναι, ναι, απλά εγώ με τον ντύσιμο. Εγώ πριν 3 χρόνια δεν πίστευα ότι έχω πάρα πολύ γούστο. Δεν ήξερα να τα συνδυάσω σωστά. Όσο που ήρθε στη ζωή μου αυτή η άγια κοπέλα η Ιωάννα, και με έμαθε να ντύνομαι λίγο πιο το στυλ μου, λίγο πιο θηλυκά. Δηλαδή παλιά νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι το σεξι είναι να βγάλει το στήθος. Και όχι μάλιστα να το βγάλει, να το τονίσει κιόλα με αυτά τα ξέρετε τα σουτιών που έχουν για την ενέργεια. Ισχύει αυτό. Όχι, τελικά δεν είναι αυτό το σεξι. Νομίζω ότι τελικά το σεξι είναι αυτό που ο άλλο φαντάζεται. Όχι όταν ότι ο άλλο τα βλέπει. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Όχι όμως να είσαι και μέχρι εδώ ντυμένη. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι θεωρώ πια ότι πιο σεξι είναι μια μαύρη στενή φούστα μίντι με ένα απλό φανελάκι από πάνω παρά ένα φόρεμα κοντό με όλο. Να είναι όλα ισοαρκά έξω. Κάπως αυτό. Ναι, έτσι λοιπόν σιγά σιγά την ψάχνω λίγο, διαβάζω κανένα ξένο περιοδικό, μπαίνω αυτό και λίγο έχω μια καλύτερη σχέση με τη μόδα πια. Δείχνεις ότι έχεις φουλ σχέση με τη μόδα και μόνο αν κάποιος δει την εκπομπή. Τα απογεύματα στον Α, καταλαβαίνει ότι όταν σχολιάζετε και έχετε άποψη για τα βιντεάκια που παίζετε και για όλους αυτούς που σχολιάζετε είτε θετικά είτε αρνητικά, σημαίνει ότι γνωρίζετε το αντικείμενο. Εντάξει, τώρα εγώ δεν το γνωρίζουμε. Την πλάκα μας κάνουμε. Κάνετε πλάκα, ρε αγάπη, αλλά παρόλα αυτά τόσα χρόνια δεν είναι μόνο πλάκα, είναι και κάτι το οποίο λέτε και το λέτε και σοβαρά. Σαφώς και κάνετε χιούμορ, εννοείται ότι είσαστε. Είναι το βασικό σας όπλο. Ναι, δεν. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια σοβαρή πλευρά το ότι προσέχεις να μην θίξεις και να μην προσβάλλεις κάποιον. Δεν το καταφέρατε αυτό πάρα πολύ. Ειδικά όταν έχουμε ένα, κρίνουμε φίλους μας όπως εσύ, εντάξει, λίγο ανοίγουμε το στόμα. Να σου πω κάτι, να το δεχτώ ότι εγώ με τη μόδα δεν είμαστε πια και ότι δεν με αφορά η μόδα, αλλά όταν βάζεις το λιάγκα, ας πούμε, ποιο είναι το καλύτερό σας. Το τζίτζι πια. Ναι, όταν βάζεις λοιπόν τζίτζι στο λιάγκα και σε μένα δεν έχεις βάλει μια φορά. Μια φορά στη ζωή του πήρε τζίτζι. Ναι, και μένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ. Έχεις πάρει, μην είσαι τώρα κι εσύ. Έχω πάρει κι εγώ τζίτζι. Αποκλείεται να μην έχεις πάρει τόσα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνω να δω, γιατί είμαστε και απέναντι το απογευματινό μου το οκ. Okay, αλλά όντως έχω πάρει, μου δεν έχω πάρει ποτέ. Όχι, αποκλείεται, ρε Θέμη, έχεις πάρει. Για όνομα του Θεού. Είναι στο κράξιμο με κεντέ εμένα. Όχι, μωρέ Θέμη, έχουμε στο κράξιμο. Και αρμή τι άλλο, δεν είμαι και ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Όχι. Όλο και κανένα ωραίο γυλαικάκι έχω βάλει κανένα ρομπουκαμισάκι, κανένα ρομπουλουζάκι, κανένα ρομπουλουζάκι. Και τι προάλλε στο πάρτι του Μαζονάκη ήταν ωραίο αυτό το κροκί που φόραγε στο παντελόνι. Το λες ειρωνικά? Όχι, αλήθεια. Γιατί εδώ πέρα με είδανε και μου λέγανε ότι φοράω παντελόνι πυροσβέστη. Όχι, όχι. Κατάλαβες τα ζώα. Εμένα, δεν τρέπεστε. Εμένα μου αρέσουν τα χρώματα και μου αρέσουν οι άντρες. Ας πούμε, θα μου άρεσε ένας άντρας και με ροζ. Και θεωρείται λίγο γυναικείο ροζ, χρώμα. Να σου πω κάτι, ροζ, να πες μου αν είναι λάθος. Ροζ στον Μελάνε. Άντρα, το ροζ μου αρέσει το πουκάμισο. Να φοράει ένα ωραίο απαλό ροζ πουκάμισο. Παντελόνι ρε είναι too much. Ναι, εντάξει, είναι too much. Αλλά αυτό τώρα είναι αυτό το baby pink που είναι πάρα πολύ της μόδας, το απαλό. Αυτό το απαλό δεν με χαλάει. Το οποίο και σε παντελόνι θα είναι πάρα πολύ σεξι άμα το συνδυάσεις με κάτι ωραίο. Από εγώ μια μέρα στα μαγαζιά. Πάμε ένα Λονδίνο, ρε Θέμη. Να πάμε Λονδίνο. Πάμε, ρε Θέμη, δεν έχω πάει ποτέ. Έτσι ποτέ. Έχω να πάω από 6 χρονών. Γιατί, παιδάκι μου? Δεν ξέρω πώς μου έκατσε. Παιδιά, τώρα έτσι όπως έχουν ανέβει τα αεροπορικά εισιτήρια για την Ελλάδα, πιο φτηνό είναι το Λονδίνο παρά Θεσσαλονίκη. Μην το γελάτε. Ή η Όδος ή η Κρήτη. Όταν ήμουν μικρή, είχαμε ένα θείο στο Λονδίνο, το θείο Ντίνο. Και πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά και τον βλέπαμε. Μετά. Σου έχω νέα. Σου έχω νέα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Μια καινούργια πολύ γνωστή αεροπορική. Όχι, μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί μια πολύ γνωστή αεροπορική εταιρεία, καινούργια για τη χώρα μας, πολύ γνωστή στο εξωτερικό. Μη μου πεις. Αυτή που δεν μπορείς να πάρεις τη βαλίτσα. Μπορείς να πάρεις τα πάντα, σταμάτα. Έχει βγάλει εισιτήρια, πετάει Λονδίνο, Μιλάνο και δεν ξέρω και εγώ τι. Το Λονδίνο που μπήκα και είδα, το δίνει μαζί με τους φόρους τύπου 50 ευρώ. Με ναι, τι βαλίτσα.
την βαλίτσα, όλες οι low cost εταιρείες. Οι low cost είναι χαμηλού κόστους. Κατάλαβα, ξέρω. Την βαλίτσα, παίρνεις ό,τι βαλίτσα θες, απλά αν είναι μεγάλη, την πληρώνεις έξτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα πάω εγώ με μικρή βαλίτσα. Αυτό συμφέρει εσά στους άντρες που πάτε με ένα βαλιτσάκι τόσο. Εγώ πάμε χειρά από σκεφτείτε. Εγώ πώς θα πάω με μικρή βαλίτσα στα εξωτερικά. Σαββατοκύριακο θα πας, αφού έχεις εκπομπή. Παιδιά, Σαββατοκύριακο. Δεν θα πάρεις ένα νεσέσερ για τα καλλιντικά. Τα σαμπουάν, ένα μπουφάν για το κρύο, ένα μπουφάν έτσι λίγο πιο. Δεν θα βγεις το βράδυ. Ένα τακούνι. Και πάλι φτηνά θα σου έρθει και να πληρώσει τη βαλίτσα. Αυτό σου εξηγώ. Είναι πολύ φτηνό το εισιτήριο. Δηλαδή είναι πολύ πιο φτηνά να πας πλέον στο Λονδίνο ή στο Μιλάνο αυτό. Δυστυχώς λοιπόν που το λένε ντροπή, παρά να πάρεις μια πτήση εσωτερικού και να πας κάπου που θέλεις στην Ελλάδα. Όχι, έχεις δίκιο. Πάνε 4 τα ναύει τώρα τέλος πάντων. Για πες, τι γίνεται. Το δέσαι του ξεκίνησε τη χρονιά του μέσα στην καλή χαρά. Γιατί αν είναι έτσι, είναι φέτος η έκτη σας χρονιά. Είναι η πέμπτη μας χρονιά. Άρα ξεκινήσατε ένα χρόνο μετά. Μία χρονιά μετά. Οκ. Okay. Πες μου ειλικρινά, μετά από 5 χρόνια λοιπόν, έχεις βαρεθεί καθόλου ή είσαι με την ίδια. Τέτοια, σαν να είναι παιδί μου κάθε εντάξει, μέρα καινούρια. Θα ήμουν χαζή αν ήμουν με την ίδια τέτοια. 5 χρόνια είναι 5 χρόνια. Και όπως έχω ξαναπεί, κοίταξε, αυτή την εκπομπή, επειδή είναι κάτι πολύ δικό μας, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα κάτι που το πήραμε, ας πούμε. Γιατί ήσασταν από το ξεκίνημα. Και το προσαρμόσαμε. Πέρα από αυτό, είναι μια εκπομπή που μας βγήκε η μορφή της σιγά-σιγά και στην πορεία. Δεν είναι, ας πούμε, ένα κόνσεπτ που το πήραμε και το φέραμε στα δικά μας μέτρα. Ήταν μια εκπομπή έτσι με την τρέλα μας και βγήκε αυτό το δέστηκε τέλος πάντων. Που σημαίνει ότι και αυτό είναι κάτι πολύ δικό μας και το αγαπάμε πολύ κτλ. Αλλά κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, γιατί και δεν είμαι και μικρή, θέλεις να δείξεις και άλλα πράγματα στην τηλεόραση. Ας πούμε στο δέστε τους, έχω δείξει τη μία μου πλευρά. Είναι μια μανιέρα εννοείται, γιατί είναι το κόνσεπτ ναι, τέτοιο. Τη χαρούμενη, τη χάζω χαρούμενη πολλές φορές. Παιχνιδάκια. Τα παιχνίδια, το χορό, το κάναμε και αυτό, το κάναμε μόδα, ας πούμε, το θυμάστε. Μαρία, μην τα υποτιμάς, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη την ψυχαγωγία. Καθόλου δεν τα υποτιμάω. Καθόλου. Εγώ θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα αυτό, όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι φρικαρισμένος και έχει ανάγκη να βλέπει χαμογελά στους ανθρώπους που να του φέρουν το γέλιο. Σαφέστατα. Δεν το υποτιμώ καθόλου ίσα-ίσα και όταν βγαίνω έξω και ο κόσμος με σταματάει και μου λέει την εκπομπή ότι γελάει, είναι για μένα το ωραιότερο δώρο. Επειδή με ρωτάς αν έχω βαρεθεί λοιπόν, ναι. Σου λέω ότι έχω βαρεθεί λίγο. Δηλαδή θα ήθελα, παράλληλα ίσως με το δέστε τους, να μπορέσω να κάνω και κάτι άλλο για το γαμότο το δικό μου. Δεν ξέρω αν λέγεται, τέλος πάντων το είπα. Για το δικό μου ρε παιδί μου, να δω πώς μπορώ να είμαι και σε κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι κάτι έχεις στο μυαλό σου. Έχω, όχι ότι έχεις μιλήσει, ότι κάτι έχεις στο μυαλό σου. Έχω, βέβαια. Θέλεις να μας πεις τι θα γούσταρες να κάνεις. Αν υποθέσουμε ότι του χρόνου δεν υπάρχει το δέστε τους και σου λένε τι θέλεις να κάνεις Μαρία, ξέρω εγώ στην τηλεόραση. Ναι, με έχουν ξαναρωτήσει αυτό. Με έχουν ξανακάνει αυτή την ερώτηση. Λένε πάρα πολύ για σένα και τις πρωινές ζώνες. Δηλαδή, το όνομά σου λένε ότι πολύ θα ήθελα να δω. Έχω ακούσει και εγώ σε κουβέντες να λένε ότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω την Ηλιάκη. Άσχετα από το έχει πει. Επειδή με έχω ακούσει να λένε ότι θα ήθελα πολύ να δω την Ηλιάκη να είναι σε μια πρωινή ζώνη, σε ένα πρωινό. Ναι, και εμένα θα μου αρέσει πολύ. Που το έχει κάνει στο ξεκίνημα, έτσι. Έχω πει ότι μου αρέσει πολύ το πρωινό. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι μια πολύ ωραία συνήθεια. Mm-hmm. Και επειδή είναι η δουλειά μου αυτή και τη δουλειά μου και την αγαπώ και είναι και μέσα στη ζωή μου. Πώς να σου πω, μου αρέσει το πρωινό γιατί είναι μια καθημερινή εκπομπή που πας, που είναι ρε παιδί μου, σαν να πηγαίνεις στο γραφείο σου. Α, ξέρεις, κάνεις τη δουλειά. Καλά, και το δέστε τους για σένα καθημερινό. Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Ναι. Μ' αρέσει λοιπόν, μ' αρέσει πολύ το καθημερινό. Δεν θα ήθελα να φύγω. Το αγαπώ το καθημερινό, σου λέω γιατί είναι δουλειά και είναι η δουλειά που αγαπώ. Αυτό ονειρευόμουν να κάνω πάντα. Οπότε ξέρεις, το γουστάρω, μ' αρέσει, το κάνω. Λοιπόν, τι με ρώτησες, πρωινό, αν θα ήθελα να κάνω. Και σε ρώτησα γενικά να μου πεις τι θα γουστάρεις να κάνεις. Εγώ σε πήγα στο πρωινό. Θα μου άρεσε πολύ να κάνω. Και μία εκπομπή, το έχω ξαναπεί πάλι αυτό, μην γίνομαι γραφική, αλλά με ρωτάς, ναι. Μία εκπομπή δρόμου. Να βγω έξω στον δρόμο και να έχω αυτό το πάρε δώσε με τον κόσμο. Στον δρόμο, α, για να μας γνωρίσεις καινούργια μέρη ή για να μιλάς με τον κόσμο. Και τα δύο. Πιο πολύ Αρναούτογλου, δηλαδή τα παλιά που έκανε τα βραδινά. Α, δηλαδή, πόσο την έχω ζηλέψει την εκπομπή του Γρηγόρη, τον όμορφο κόσμο. Τι δηλαδή, βραδινή. Πάρα πολύ την έχω ζηλέψει. Τι άλλο θα μου άρεσε να κάνω. Ξέρεις ποια άλλη εκπομπή μου αρέσει πάρα πολύ. Και το πακέτο μου αρέσει πολύ. Πλάκα μου κάνεις. Ναι. Είναι εξαιρετικό και γι' αυτό είναι και τόσα χρόνια. Αλλά εσένα δεν σε έχω συνδυάσει ναι, με γιατί το πακέτο. Ναι, γιατί δεν σε έχω να κλαις. Δεν, ναι, κλαίω πολύ. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος και εγώ δεν το έχω δείξει. Εννοείται δεν το έχω δείξει ποτέ. Πόσο... Μου κάνεις ότι είσαι πολύ strong. Πόσο. Oh, δε. Καλά, παιδιά, το πιο άκυρο μου είπε ναι. Τώρα. Ηλιάκη. Θα γούστα να παρουσιάζεται το πάμε πακέτο. Θα μου άρεσε, ρε παιδί. Κάτσε, μην ακούσει περίεργα. Όχι ότι θες, παιδί μου, εσύ να κάνεις την διακοπή. Μου. Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο κοινωνικό ναι, ανθρώπινο. Θα μου άρεσε πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Μου αρέσουν πολύ οι ανθρώπινες ιστορίες. Γι' αυτό σου λέω κατάλαβες. Δεν έχω δείξει όλα όσα θέλω να δείξω στην τηλεόραση ακόμα, αλλά νομίζω πως, εντάξει, έχω λίγο μέλλον.
Οπότε νεότατη, ίσως μου δοθεί η ευκαιρία να δείξω κι εγώ κάτι άλλο. Έχουν ακουστεί όπως ξέρεις πάρα πολλές φήμες και βέβαια σε αυτό έχει βάλει το χεράκι του ο Νίκος. Γιατί ο Νίκος από πέρσι, θυμάμαι, είχε έρθει καλεσμένο στο Μέσα στην Καλή Χαρά και μας έλεγε πέρσι, παιδιά. Τέρμα. Στον αέρα ή εκτός. Στον αέρα! Μας το είπε στον αέρα. Τέλος και το ένα και το άλλο και όχι, δεν συνεχίζει άλλο. Και του λέγαμε, είσαι έλαβε Νίκο τώρα, κάτι πετυχημένο δεν το αφήνεις. Και λέγε, παιδιά, αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν και μπλα. Το οποίο συνεχίστηκε και φέτος και τώρα έχουμε φτάσει μια παραφιλολογία να ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ο Νίκος θα αποχωρήσει από την εκπομπή και ότι η εκπομπή ίσως να μην υπάρχει του χρόνου. Ναι. Παραφιλολογία, καλά το είπες. Ναι, μα δεν έχει βγει κανείς επίσημα να το πει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι το κανάλι θα βγει και θα πει ασχέτως Νίκου. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν έχει βγει κανείς επίσημα να πει κάτι, νομίζω ότι είναι άσχημο να βγαίνει οποιοδήποτε με όνομα και χωρίς όνομα και να γράφει. Θα πω διάφορα πράγματα που γράφονται για το δέστη τους, για τον Νίκο, για μένα, για την εκπομπή. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα αρχές Μαρτίου. Εγώ δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Τι να πω, αν ο Νίκος κάνει καλά που λέει ότι θέλει να φύγει, ότι αν κάνει καλά ή όχι που λέει ότι έχει βαρεθεί. Εντάξει, ανθρώπινο το βρίσκω. Αν ήμουν στη θέση του, δεν θα το δήλωνα. Γιατί απλά είμαι διαφορετικός χαρακτήρας και διαφορετικός άνθρωπος. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να ονειρεύεται όπως θέλει τα επαγγελματικά του. Εγώ όμως θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με αφορμή τις ερωτήσεις που μου έκαναν εμένα πέρσι για το Μέσα στην Καλή Χαρά, γιατί μου έλεγαν όλοι, θα έκανες την εκπομπή χωρίς την Αταλία. Εγώ δεν θα απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή, αν ο Νίκος έφευγε για τους δικούς του λόγους, εσύ θα γούσταρες να παραμείνεις σε αυτό το project που σε καθιέρωσε. Άκου να δεις. Ή θα ήθελες και εσύ να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Είναι πολύ υποθετική. Μπορώ να σου πω μόνο το εξής, ότι στη φάση που είμαι εγώ με τον εαυτό μου, έχω πάρα πολύ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση ό,τι αφορά τα επαγγελματικά μου. Γιατί να μην έχεις. Αυτό σου λέω. Τέτοιο θέμα αυτοπεποίθηση προς Θεού. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι πατάω πια γερά στα πόδια μου, είτε με τον Νίκο ή χωρίς. Η ζωή είναι έτσι. Δηλαδή, αν ο άλλος αποφασίσει να φύγει, δεν μπορείς να τον κρατήσεις με το ζόρι. Δεν θα είναι και ωραίο. Αλλά ακόμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εννοείται. Αν κάποιος πει τελείωσε, τελείωσε το θέμα. Ακόμα όμως είναι πάρα πολύ νωρίς και στο μυαλό μου, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Δεν έχω κάτσει να κλείσω τα μάτια και να πω ρε, πώς θα ήταν η εκπομπή χωρίς τον Νίκο. Δεν το έχω κάνει αυτό, γιατί είναι μια εκπομπή που είναι πολύ ταυτισμένη με μένα και με αυτόν. Οπότε δεν το έχω σκεφτεί πώς θα είναι. Όταν μου συζητηθεί επίσημα από το κανάλι και μου πει ο Νίκος, ξέρεις, εγώ θα φύγω. Και μου πει και το κανάλι, Μαρία, ο Νίκος φεύγει, τότε θα μπω σε μια διαδικασία δεν να συζητήσω. Δεν έχετε ακόμα κάτι τέτοιο, έτσι. Όχι. Όχι με το κανάλι, μεταξύ σας εννοώ. Όχι. Τότε λοιπόν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προς το παρόν. Απολαμβάνω τα πράγματα που κάνω Καλά, και εννοείται. Δεν χαλιέμαι με τέτοιου είδους άσκοπες σκέψεις, γιατί δεν σου κρύβω ότι αν ο Νίκος αποφασίσει να φύγει, σίγουρα θα στεναχωρηθώ. Φίλοι, είμαστε τόσα χρόνια, συνεργάτες, τόσα χρόνια. Σε ένα πετυχημένο, σε μια πετυχημένη εκπομπή, δεν θα στεναχωρηθώ. Τι είμαι, ναι, τι. Απλά δεν θέλω να το σκέφτομαι ακόμα. Εγώ κάτι άλλο έχω σκεφτεί. Μάλιστα. Επίσης ωραίο υποθετικό. Τι έχει σκεφτεί. Έχω σκεφτεί κάτι το οποίο νομίζω ότι είχε ψηλοακουστεί. Εμένα θα μ' άρεσε. Mm. Με αφορμή αυτό που σου είπα πριν για πρωινό, εμένα θα μ' άρεσε να σας δω μαζί με τον Νίκο σε μία πρωινή ζώνη. Αλήθεια. Ναι. Okay. Τι εντάξει. Κάτι πήγε να γίνει πέρσι, αλλά. Επειδή το ξέρω. Επειδή ξέρω το ραντεβού που έγινε πέρσι και επειδή πολλά ακούγονται πάλι, εγώ ας πούμε θα μπορούσα να σε δω. Πες μου, κάνω λάθος να πηγαίνεις με τον Νίκο και να κάνεις ένα πρωινό, να κάνεις μια μετακόμιση. Όχι απαραίτητα σε άλλο κανάλι, μπορεί και στο εκεί, μπορεί και σε άλλο βέβαια. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ωραία θα ήταν. Θα ήταν όντως ωραίο. Α, εννοείται. Θα ήταν ωραία και. Το να κάνω πρωινό. Τώρα από εκεί και πέρα. Καλά, να κάνεις και με έναν άνθρωπο που ξέρεις τα χνότα του και που ρε, έχετε. Παιδιά. Εννοείται. Εμένα, όταν έναν άνθρωπο ξέρεις το. Μέχρι και το και που θα πει. Δηλαδή, πολλές φορές τρομάζω. Σκεφτόμαστε πράγματα ταυτόχρονα, την ίδια ώρα. Το κοιτάω και λέω Παναγία μου, δεν είναι δυνατόν να είμαστε τόσο ίδιοι μερικές φορές. Εσύ είχατε πάρα πολλά με τον Νίκο. Όσοι δεν θυμάστε, γιατί κόντως είναι 9-9, μπορεί να μην το θυμάται. Ήταν μαζί μια γενιά, στο κουσκούς. Και γεράσαμε. Λέει, εσύ έχουν περάσει πολλά χρόνια από το κουσκούς. Τώρα, να δεις τώρα. Πότε ξεκίνησε το κουσκούς. Δεν θα είναι πριν 8 χρόνια. Είδες, αυτό σου λέω. Μια γενιά πίσω, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Έχεις δίκιο. Μπορεί οι νεότεροι να μην θυμούνται ότι τα παιδιά ήταν και πριν το δέστα τους μαζί τηλεοπτικά με ένα μικρό break. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει και έχουν κολλήσει πάρα πολύ. Είχαμε, η αλήθεια είναι καλή χημεία. Και έχουμε, και έχουμε ακόμα. Πολύ, πολύ καλή χημεία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και μόλις επιστρέψουμε, δεν ξέρω αν σου πει τα νέα. Θα κάτσω στο εξομολογητήριο. Θα με ρωτάς εκείνη την βλακία αν έχω κάνει sex tape. Δεν έχω κάνει, σας το λέω από τώρα για να του κάψω την ερώτηση. Θα πω κι άλλα, μην το νοιάζει. Θα πει κι άλλα, να θέμα. Χαρά μου, έχω ξεσπάσει. Οι ερωτήσεις είναι κανονικά 10, έχω 30 εγώ εδώ. 30! Και μία σου βάζω άλλη. Χριστός και Απόστολος, πόση ώρα θα καθόμαστε εδώ χάμε. Πολύ! Να σου πω. Για ξανακάντε αυτό. Πολύ! Το βλάκα. Να σου πω,
Η Φέη μου βάζει χέρι στο πρωινό ότι φωνάζω. Σου φαίνεται αυτό το φωναχτό. Για ξαναφώναξε. Τι φωνάζω στα δώρα. Δίνω λιάκα στη δώρα και πετάω μου. Το θέλω. Όμορφο, δεν φωνάζει. Είδες. Είναι και αυτή με τις ορμόνες τώρα, γκέι και γυναίκα. Μα ναι. Μα συγγνώμη, λογικό δεν είναι. Έχει νεύρα. Πώς είναι, γιατί έχω καιρό να τη δω. Είναι θεά, δεν υπάρχει. Δεν έχει νεύρα. Όχι. Είναι τρομερό. Είναι αυτό το πράγμα το ότι. Μα πώς να έχει νεύρα. Ζει με το λιάγκα όλη μέρα. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Τι εννοείς, ο λιάγκας είναι πολύ ήρεμος. Εντάξει τώρα. Είναι πάρα πολύ ήρεμος ο λιάγκα. Δεν ξέρω πώς είναι στο σπίτι. Καλά, ούτε εγώ. Έχω πάει 2-3 φορές στο σπίτι. Εντάξει, αλλά... τον κοροϊδεύει πολύ. Φέει στην εκπομπή, τον κοροϊδεύει, πεθαίνω. Τον κοροϊδεύει. Δεν τον κοροϊδεύει, Φέη. Τι λες, καλά, στα μούτρα τον κοροϊδεύει. Παιδιά, δεν τον κοροϊδεύει. Δεν τον κοροϊδεύει, Φέη, τον Γιώργο. Τον έχει κορώνα στο κεφάλι της. Μα εννοείται αυτό, αλλά κάλε προχθές δεν του έλεγε να πάει να κάνει τραμπολίνο. Δεν τον έβαζε να πάει να κάνει τραμπολίνο. Μα σηκώθηκε, κάναμε όλοι. Κάναμε θα ήταν πάρα πολύ αστείο ο Λιάγκας να κολλήσει το τέτοιο στον τοίχο. Συγγνώμη, το έκανε. Το έκανε αυτό. Όχι, όχι, δεν το έκανε. Και κάτι ξέρει. Το φαντάζεσαι πάνω στον τοίχο, κολλημένο. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Θα έχουμε και συγκυρολεξία τώρα. Επιστρέφουμε με Μαρία Λιάκη στο ξεμολογητήριο. Όλα θα τα πει. Όλα, όλα. Όλα, όλα. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ, γαμμένη στιγμή το ξεμολογητήριο του. Με το ζόρι, δηλαδή πρέπει να περάσουμε και αυτή τη βλακεία τώρα το χάμο. Έλα, δεν είναι με το ζόρι, τελείωνε. Μπορείτε να μην κάνετε το ξεμολογητήριο άμα δεν θέλετε. Α, μπορούμε. Ναι. Γιατί δεν μου το είπατε. Τι δεν στο είπαμε. Δεν ήταν το συμβολέο μου. Κατάλαβες, τέτοια κάνεις και λένε μετά η Ηλία και δεν είναι γλυκιά. Είδες τώρα πώς με αντιμετωπίζεις. Mm. Ενώ με να είσαι γλυκούλα, τρυφερούλα, σεξι, γατούλα. Συγγνώμη που δεν κάνω δημόσιες σχέσεις, νιάου. Έλα, ξεκίνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη με ερώτηση είναι γνωστή σε όλους η ίδια. Yeah. Έχουμε το σεξ, τον ύπνο και το φαγητό. Τρεις αγαπημένες αξίες, θα μου τις βάλεις εσύ στη δική σου σωστή σειρά. Σεξ κάνουν τα ζώα, οι άνθρωποι κάνουν έρωτα. Σεξ, ξαναλέω. Ευχαριστώ. Όχι, ναι. Κάνουν σεξ και είναι και απόλαυση. Όχι, όχι, όχι. Είναι ερωτική ζωή, δεν είναι σεξ. Για πες. Και αυτοί που κάνουν one night stand τι κάνουν, έρωτα. Αυτοί. Ναι. Αυτοί κάνουν άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα ναι, κάνουν. Δεν μου αρέσουν εμένα τα one night stand. Εμένα μου αρέσουν τα two night stand και πέρα. Αχ, το μωρέ, ναι. Μωρέ, μωρέ. Ευχαριστώ. Τι με ρώτησες, ύπνος. Λοιπόν, έχουμε το σεξ, τον ύπνο και το φαγητό. Θα μου τα βάλεις εσύ στη σωστή σειρά. 3-2-1. Το ένα το καλύτερο. Το ένα τι είναι. Το καλύτερο. Ύπνο, σεξ, φαγητό. Το ένα ποιο είναι. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Ύπνος ένα, δύο σεξ, τρία φαγητό. Ναι. Το φαγητό τόσο πίσω. Ναι, πίσω. Και το σεξ, το δύο βλέπω. Ναι, το δύο. Δεκτό. Μαρία Λιάκη, θέλω να μου πεις τι θα ήταν αυτό που θα σε έκανε να αφήσεις για πάντα την τηλεόραση. Τη δουλειά σου δηλαδή. Να γεράσω. Να γεράσω ηλικία, και να μην μπορώ, δηλαδή, ναι, ηλικία, να μην όχι το να, κάνω... να γνωρίσεις κάποιον, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά και να πεις δεν με αφορά πια τηλεόραση. Αυτό όχι, δεν θα πω ποτέ δεν με αφορά η δουλειά μου. Αυτό έχω μάθει να κάνω. Ναι ρε παιδί, αλλά μπορεί να πεις, okay, σταματάω γιατί τώρα θα είμαι μητέρα. Σου λέω παράδειγμα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις παράλληλα και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Οπότε όχι, δεν θα ήταν αυτός λόγος για να σταματήσω τη δουλειά. Άρα μου μόνο... για να κάνω ένα διάλειμμα, ναι. Άρα χτύπα ξύλο υγεία σου ή ηλικία τέλος πάντων. Ναι. Να μην μπορείς πια να κάνεις τηλεόραση. Οκ, okay, δεκτό. Θέλω καλά. Στο εξωτερικό ξέρεις ότι μερικοί από τους πιο hot παρουσιαστές είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, έτσι. Βέβαια. Δεν υπάρχει ηλικία. Δεν τυχαίο αυτό. Σωστό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε κάποια σχέση, οποιαδήποτε σχέση. Όχι, τη βλακία ερώτηση κάθε φορά. Α, αυτό που σχολιάζεις και όλες τις ερωτήσεις μου πραγματικά. Κατηνιά. Ενώ στο δέστε τους εσείς, τον αφρόντουσα για το όλους. Κατηνιά. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να κοιτάξεις Facebook ή κάτι άλλο, να δεις μήνυματα δηλαδή. Να παρακολουθήσεις, να κάνεις διάφορα, να πεις ψέματα. Κάτι που έχεις κάνει, για το οποίο δεν είσαι περήφανη, γιατί είναι κατηνιά. Κάτι που κάνουμε όλοι μας. Κατηνιά τώρα, τι μπορεί να έχω κάνει, όλα τα έχω κάνει αυτά που λες. Και κινητά έχω δει και Facebook έχω ψάξει και ψέματα του μικροψεματάκια του έχω πει. Αλλά αυτά δεν είναι κατηνιές, κατηνιές μωρέ. Κατηνιά. Σιγά την κατηνιά. Όταν βλέπεις το κινητό του άλλου, Μαρία μου, είναι κατηνιά. Το κάνουν όλοι, η αλήθεια. Από είναι, ανάγκη αλλά... το έκανα. Η ανάγκη με έριξε, κύριε Θέμη. Ποια μου. Ανάγκη. Είχες υποψίες. Ναι, είχα υποψίες, κύριε Θέμη. Επαληθεύτηκες. Όχι. Είδες, λοιπόν. Γιατί εγώ είμαι και μόνη μου. Εγώ δημιουργώ σενάρια στο μυαλό μου. Είναι αυτό, είναι άλλο θέμα που έχω. Τρελή. Τρελή είναι αυτό. Μα τώρα, δεκτό, μου είπε πολλέ κατηνιές. Γιατί να βρούμε μεγαλύτερη. Ήρθαμε εδώ πέρα να μα πείτε και κατήνες.
Το είπα, το κάνουν όλοι αυτό. Άντρες, γυναίκες. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεκτό. Το τραγουδάκι δεν μπορεί να αλλάζει. Είναι λίγο βαρετό. Ποιο να βάλουμε, ποιο θες να είναι. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Τι που την αλεϊζεί το, μπράβο. Λοιπόν, μου έκαψες πριν την ερώτηση αν έχεις κάνει σεξ τέιπ, μήπως ότι δεν έχεις κάνει. Όχι βέβαια, καλέ. Ποιος, πού ξέρω εγώ ποιος θα το δει αυτό. Πάτε καλά, μωρέ, εσείς που τα κάνετε. Βρε, Μαρία, εσύ έχεις κάνει. Όχι, από φόβο. Και εγώ από φόβο. Επειδή όμως έχω φέρει καλεσμένους εδώ, οι οποίοι μου λένε ότι έχουν κάνει και μάλιστα είναι πολλοί. Μα δεν πάνε καλά κι αυτοί. Και ακόμα αυτοί που φοβούνται έχουν κάνει και μετά ή το έχουν σβήσει, αλλά έχουν μπει στον πειρασμό και το έχουν κάνει. Πλέον με το κινητό, παλιά ήταν μόνο βιντεοκάμερα. Τώρα με τα κινητά, τα οποία έχουν γίνει πια όλα high definition, high quality τελείως, HD. Μπορείς να τραβήξεις τα πάντα, οπότε είναι εύκολο να κάνεις. Εντάξει, ναι, όχι. Και λέω προχθές ένα φίλο μου, ρε, εσύ, είναι δυνατόν. Εγώ του λέω δεν θα κάνω ποτέ σεξ τέιπ και μου λέω και πού ξέρεις ότι δεν σε έχουν τραβήξει. Δεν παίζει. Και αυτό μου τώρα. Έχει μπει στο μυαλό μου τώρα, μήπως με έχει τραβήξει κανένας από τους πρώην, που τον έχω παρατήσει κιόλας. Και θα πάει και θα το διαρρεύσει αυτό πουθενά, να σου πω εγώ δεν γέλια. Θα το είχες καταλάβει τόσο καιρό. Σωστό κι αυτό. Άρα μπορείς να κοιμάσαι ήσυχη. Κοιμάμαι ήσυχη. Λοιπόν. Αλληλούια, αλληλούια. Έλα. Ούτε αποκαλυπτικές φωτογραφίες πριβέ. Ούτε σε φωτό έχεις μπει στο τρίπ. Γιατί άλλοι μου λένε ότι έχουν βγάλει φωτό με το τερονιμήσι. Όχι. Ψέμα! Δεν το έχω κάνει, καλέ το κείμενο. Δεν απάντησε αμέσως. Δεν ήταν... το έχω κάνει. Να σου πω, ξεκινήσει. Δεν είμαι τόσο κοντοπίδης όσο πιστεύεις. Είμαι λίγο πιο σεμνής αυτά. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε. Εσείς ότι νομίζετε. Ή αλληλού ή ευρώ, ότι βρείτε εσείς, παιδιά. Το αφήνω σε εσάς. Αγαπημένη μου ερώτηση που την κάνω σε όλους και κάποια στιγμή το όνομά σου έχει ακουστεί σε μια τέτοια απάντηση στην ερώτηση. Παναγία μου, τι, ποια είναι η πιο σεξι γυναίκα στην Ελλάδα. Ποιος. Ποια είναι η πιο σεξι γυναίκα στην Ελλάδα. Όχι. Εκεί ακούγεται τη δούξα νομικού. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Ναι. Να σκεφτείς όλους αυτούς που βγαίνουν στην τηλεόραση καθημερινά που διεκδικούν τα λεγόμενα 15 λεπτά δημοσιότητας από οποιοδήποτε χώρο. Είναι συνάδελφοί σου. Είναι τραγουδιστές. Είναι ηθοποιοί. Είναι πολιτικοί, είναι πανελίστες. Είναι χίλιοι δυο ρε παιδί που βγαίνουν και μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε και ναι, μιλάνε. Ναι, λέγε την ερώτηση. Αν ήταν, παιδί μου, με έχεις αγχώσει στα μάτα πια. Αν ήταν στο χέρι σου, ναι. Σε ποιον θα πήγαινες ναι. Και θα το έκανες, πήγα να πω τώρα γλυκά, όπως είτε αυτό δεν το έχεις στο στοιχείο, αλλά λέμε τώρα, να το έκανες γλυκά στο μάκι, εδώ, και να το έκανες, εντάξει, ξεκουράσου λίγο τώρα. Απλά να ξεκουραστεί. Να πατήσει μια άνω τελεία, ρε παιδί μου. Στον τέτοιο, ναι, ρε. Πώς τον έλεγε, στον Άδωνη. Επειδή να φωνάζει. Να πάει να ξεκουραστεί ύστερα από αυτά τα ράντζα. Έχω πολλά νεύρα με τα νοσοκομεία, όπως έχεις καταλάβει το τελευταίο καιρό. Να πάει να ξεκουραστεί σε ένα ωραίο δημόσιο νοσοκομείο. Καλά, να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλογο τώρα, γιατί το λέμε για τον Άδωνη. Ενώ πριν ήταν τέλεια τα πράγματα. Αυτός και τώρα με τον Άδωνη. Αυτό είναι τώρα. Όταν αναλαμβάνει ένα υπουργείο, αναλαμβάνει και τα καλά και τα κακά. Ευχαριστώ. Αυτόν έχω τώρα μπροστά μου. Και να τον στείλει στο ράντζο, έτσι να δει πώ είναι. Στο ράντζο, βέβαια, εκεί. Δεκτό. Θέλω να μου πεις έναν γνωστό Έλληνα, διάσημο, επώνυμο, όπως ήταν όπως εσύ, με τον οποίο θα γούσταρες πάρα πολύ να βγεις ένα βράδυ για φαγητό και ό,τι άλλο προκύψει, αν προέρχεται. Ένα γνωστό Έλληνα που θα γούσταρε πολύ η Μαρία Λιάκη να βρεθεί ένα βράδυ. Παναγία μου. Σιγά και εσύ, Παναγία μου, γιατί δύσκολη ερώτηση. Γνωστό Έλληνα. Ναι. Από οποιοδήποτε χώρο πάλι, έτσι, δεν χρειάζεται να είναι. Ποιος μου αρέσει. Μπορεί να είναι και παντρεμένος, δεν θα γίνει. Υποθετικά μιλάμε για να καταλάβουμε τα γούστα σου. Μπορώ να σου πω ένα παντρεμένο και έναν ανήπαντρο. Τέλεια, ακόμα καλύτερα. Ο παντρεμένος, χίλια συγγνώμη από τη γυναίκα. Εννοείται, παιδί μου, υποθετικά για τα γούστα. Υποθετικά, λέμε. Ο Στάνκογλου μου αρέσει. Ωραία. Ναι, αυτόν θα βγαίνω. Άρεσε πολλές γυναίκες. Και ναι. Ανήπαντρο με το μαζονάκι θα βγαίνω εγώ. Με το μαζό. Πάρα πολύ ωραία. Είναι τρέλα. Να του πούμε και χρόνια πολλά που για τα γενέθλιά του τις προάλλες. Δηλαδή δεν πήγα. Έτσι, πολύ... Για να του κάνω σπάσιμο. Για να τον τσιτώσεις παραπάνω. Έκαλε, για να τρέχει από πίσω μου. Δεκτό. Έχω κι άλλη μια σεξουαλική ερώτηση στους καλεσμένους μου. Αφού με το sex tape δεν μας βόλεψες. Θέλω να μου πεις το πιο ακραίο για σένα έχω σημείο. Έχω κάνει σεξ. Άντε πάλι αυτή τη βλακία. Ναι, άντε πάλι. Όλα βλακία μου τα λέει. Το πιο βλακία. Για τα δικά σου δεδομένα. Το πιο σημείο που έχω κάνει σεξ. Ναι, για τα δικά σου δεδομένα. Μπορεί να είναι σε ένα ράτζο και να είναι για σένα ακραίο. Ή μπορεί να είναι σε μια βουνοκορφή. Δεν μπορώ να το παντρεύομαι. Κάτι. Πάει στο λίγο πιο light. Σιγά, δεν λέμε ονόματα και τέτοια. Έλα, δεν μέρος. Μπορώ. Γιατί καλέ, μέρος θέλουμε να καταλάβουμε. Όχι με ποιον ήσουν, α. Μέρος, Αεροπλάνο, μου έχουν πει απάντηση αεροπλάνο. Στον καπό του αυτοκινήτου. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Ναι.
Αν ήταν εν κινήσει το αυτοκίνητο. Όχι. Μέσα ή έξω. Έξω. Ξέρεις ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό. Ο Λάκης Γαβαλάς. Στην Αμερική κιόλας. Α, στην Αμερική. Νομίζω στο Μαϊάμι μου είχε πει, ήταν κάπου εκεί. Και μου είπε ότι ήταν έξω από το αμάξι. Σιγά, παιδί μου, το σεξ είναι ζωή. Άκου, λέει ντροπή. Ο Χριστός και η Παναγία. Ελπίζω να μην ήταν μέρα, να ήταν νύχτα τουλάχιστον. Εννοείται. Συγγνώμη τώρα, με βάζεις με διαολύσεις. Μου λες, σου λέω για το sex tape και μου λες, απαπαπαπα, φοβάμαι το άλλο. Και σε ένα δημόσιο χώρο δεν φοβάσαι. Ρε παιδί μου, δεν ήταν δημόσιος χώρος. Εντάξει, ήταν έξω. Λίγο πιο έξω. Δεν. Εντάξει. Συνεπήρε το πάθος, Θέμη μου. Εντάξει, αυτό είναι το πάθος, κατάλαβες. Έτσι γίνεται και με το sex tape. Το πάθος το κάνει. Λοιπόν, δεκτό, ακούσαμε το Αλληλούια νομίζω. Πολύ, πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις την καλύτερη και την χειρότερη σου στιγμή μέχρι σήμερα τηλεοπτικά. Σώθηκες, δεν θυμάμαι τίποτα. Από οποιαδήποτε συνεργασία. Την καίω την ερώτηση άλλη. Ρίχτε μου βροντί, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Μια πολύ αγαπημένη στιγμή. Μπορεί να είναι και να μην είναι και τηλεόραση, μπορεί να είναι και κάτι άλλο που έχεις κάνει, αλλά να είναι επαγγελματικό. Δηλαδή ρωτάω τους καλεσμένους μου να μου πούνε μια συνεργασία φοβερή και μια που. Εντάξει. Για μένα πολύ ευτυχισμένη στιγμή ήταν η πρώτη στιγμή που συνάντησα τη Ρούλα στη ζωή μου και όπου Ρούλα βλέπε Κορομιλά. Γιατί ήταν σαν ένα όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Γιατί εγώ τη θαύμαζα και ξαφνικά μου ήρθε μπροστά μου. Και έλεγα εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά η Ρούλα και με πήρε και σε μαζί έχει λατρέψει, δηλαδή σαν φύλακα αγγελό. Οπότε αυτή ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή, γιατί ήταν και πάνω που ξεκινούσα και ήταν πολύ έτσι ωραίο συνέστημα. Και εκεί σε γνώρισα κι εγώ, όχι εκεί με τη Ρούλα. Εγώ σε γνώρισα με τη Ρούλα στον Εύα. Ναι. Τον πρώην Εύα. Μια δυσάρεστη. Ναι, μια στιγμή ρε παιδί μου που εντάξει. Κοίταξε, η πιο δυσάρεστη στιγμή που θυμάμαι ήταν. Εκεί οι πρώτες εκπομπές που όταν έχασα τη μαμά μου που έπρεπε να πάω αυτές οι δύο εκείνη η εβδομάδα ήταν. Όταν έχασα τη μητέρα σου που έπρεπε να είσαι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εκεί κάπως λίγο ήταν περίεργα. Όχι κάπως. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ ζώρικο αυτό. Ναι, αυτό. Αλλά είχες και πολύ υποστήριξη από όλους. Οπότε ούτως ή άλλως. Οκ, βεβαίως δεκτό και κατανοητό. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις μια εκπομπή στην οποία δεν θα πήγαινες καλεσμένη, γιατί δεν έχεις κάτι να πεις. Δηλαδή κάτι το οποίο θα ήταν. Ναι, θα πήγαινα. Ναι, θα πήγαινα στην εκπομπή του Πρετεντέρη. Σε μια πολιτική δηλαδή εκπομπή. Αυτού συγκεκριμένα. Γιατί συγκεκριμένα του Πρετεντέρη. Έχουμε πει πάρα πολλά γι' αυτόν και θα ντρεπόμουν. Καλά ή κακά, προφανώς για να ντρέπεσαι κακά. Εντάξει, έχουμε πει για το Solarium, δεν έχεις δει, που έχουμε βγάλει θαλάμους, Pretenderis 1, Pretenderis 2, Pretenderis 3 για το μάθημα. Είχα πετύχει την Τρέμη κάποια στιγμή, είχα τη συγκυρίσει για τα καλά. Τον Pretenderi όχι. Καλά, η Τρέμη δεν θα με καλούσε. Ο Pretenderis που θα με καλούσε όμως, θα το έλεγα όχι. Όχι, θα μπορούσε και εσύ τότε να κάνεις. Είναι το άγχος μου, μη συναντήσω έναν από αυτούς τους δύο ανθρώπους στον δρόμο ποτέ. Καλά, εμένα μου κάνει πολύ υπερά να προεδρεύσω να κάτσεις και να σου να σε δει κάπου να τρως και σου πει. Να σου πω! Εντάξει, όχι. Το ύφος του μόνο που θα με κοιτάξει, καλέ. Α, τύπου απαξίωση. Ω, Παναγία. Καλά, θα σου κάνει με τον έχει βγάλει Mr. Solarium 2014. Συγγνώμη, αυτό που μαυρίζει. Συγγνώμη, αν βάζει καμιά κρέμα. Υπάρχουν κρέμες που τους μαυρίζουν. Καλύτερο είναι αυτό. Παίξτε, αλληλούγια. Αλληλούγια. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές τα τελευταία χρόνια σε εξέλιξη, πολλά show με επώνυμους, με γνωστούς τέλος πάντων, τα οποία είναι και για φιλανθρωπικό κύριο σκοπό. Τα dancing, όπως το λένε, το Your Face Sounds Familiar και βεβαίως το Just the Two of Us που επιστρέφει. Θα γούσταρες να κάνεις να δηλώσεις συμμετοχή σε κάτι από αυτά, γιατί δεν σε έχουμε δει πουθενά. Καλά δεν λέω, δεν έχεις πάρει σε κάτι από αυτά. Ναι, κάποια στιγμή θα ήθελα να το κάνω, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή εγώ πορώνομαι. Φοβάμαι μην μπορωθώ πολύ και. Και τσακωθείς. Γίνεις ανταγωνιστική. Όχι, όχι. Γίνω ανταγωνιστική και μη φύγω νωρίς και στεναχωρηθώ. Ή μη. Εγώ θα θέλω να κάνω συνέχεια πρόβες. Εκεί σκέφτομαι ότι αν το κάνω, θα πορωθώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το αποφεύγω. Γιατί θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου. Αυτό όμως και στη ώρα που είναι. Δηλαδή γιατί για τρεις μήνες μπαίνεις σε άλλη. Είναι υπέροχο. Είναι ένα πολύ ωραίο διάλειμμα από οτιδήποτε άλλο έχεις κάνει μέχρι τώρα. Έχεις δίκιο. Ναι. Άρα θα γούσταρες. Κάποια στιγμή, ναι. Επίσης να σου πω το Your Face δεν έχει αποχωρήσει. Αυτή που συμμετέχουν στο Your Face δεν θα πήγαινα. Που έχεις, γιατί στις μιμήσεις. Δεν είμαι καλή στις μιμήσεις. Είσαι καλή στο τραγούδι, θα μου μπεις και στο χορό. Όχι.
Αλλά κάπως μου φαίνεται ότι δεν το έχω. Στο dancing υποτίθεται βλέπω την εξέλιξή σου, οπότε γίνεσαι καλύτερος. Ναι, κάποιος εκεί σε μαθαίνει. Ναι. Και θα μου και στο Your Face σε μαθαίνει. Και στο Your Face έχεις coaching όλη τη εβδομάδα. Νομίζω δεν θα ήμουν πολύ καλή στις μιμήσεις. Νομίζω, δεν ξέρω. Εντάξει, δεκτώ. Είχες πει σε παλιότερη συνέντευξή σου ότι όταν ο Μουτσινάς είχε πάει με τη Ζαρίφη, είχαν κάνει πρωινό, πώς λέγονταν, πρωινός καφές. Ναι, πρωινός καφές. Σου είχε κακοφανεί. Ναι. Αν λοιπόν, ναι λέει. Ρε παιδί μου, όταν με τον άλλον είσαι φίλοι, εσένα δεν πρέπει να σκεφτεί πρώτα. Πώς σκέφτεται πρώτα την άλλη. Άμα τη σκέφτεται, μπορεί αυτό. Να το σκέφτηκε η ομάδα, ξέρω εγώ. Ναι, ρε παιδί. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, και καλά έκανε και την επέλεξη τη γυναίκα. Όχι, αλλά... δεν πάει η ερώτηση στη Ζαρίφη. Μην δεν είναι η μορφή για τη Ζαρίφη, προς Θεού. Σαν φίλη, ναι. Καλούγεται εμένα, γιατί δεν μου το είπε. Σε μένα δεν έπρεπε πρώτα να πει. Ωραία. Αυτό, ανθρώπινο δεν είναι. Ωραία, με την ίδια λογική. Αν υποθέσουμε ότι ο Νίκος φεύγει από το δέστε του και πηγαίνει κάνει πρωινό με μια άλλη γυναίκα. Ναι. Ακούγεται με τη Ζέτα, για παράδειγμα. Ναι. Θα σου κακοφανεί ή όχι. Όχι, όχι. Εκεί γιατί δεν θα σου κακοφανεί. Γιατί. Ρε παιδί, τι εννοείς, μισό λεπτό. Εμένα μου κακοφάνηκε που δεν μου έκανε εμένα την πρόταση. Όχι που πήγε και έκανε πρωινό με τη Ζαρίφη, ας πούμε, τότε. Ναι. Τώρα αν. Γιατί δεν θα μου κακοφανεί, γιατί μου ωραία, θέλει να σου πω και κάτι. Κάπως το έχω δει αλλιώς τώρα πια το πράγμα. Ω, πάντες, ρίξε τη ζαριά σου. Όχι, ότι νομίζω πια πως τελικά ο καθένας πρέπει από μόνος του να σκέφτεται κάποια πράγματα και όχι να του κάνεις παράπονο εσύ. Οπότε το έχω κάνει μία φορά το παράπονο. Άρα δεν θα το κάνω δεύτερη. Μου λες με λίγα δεν, λόγια. Δεν θα το κάνω δεύτερη. Δεν θα με πειράξει. Συνήθισα πια. Θεά, θεά. Υποκλίνομαι. Αλληλούια, φυσικά. Την έφαγα την κρυά μου, τώρα δεν με νοιάζει. Και την έφαγα λέει και πριν από χρόνια. Μια χαρά. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζεις όταν γνωρίζεις έναν άντρα, την αλήθεια πες. Δεν κοιτάω, μυρίζω. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, τι άρωμα φοράει. Ναι, μία άμυ. Αν δεν φοράει άρωμα είναι το θέμα. Άμα είναι φρεσκοπλημένος, γιατί πολλοί δεν φοράνε άρωμα γιατί είναι καθαρή. Ναι, και κάποιοι. Όχι, θέλω να μυρίζω ωραία. Έχω πρόβλημα με τις μυρωδιές. Μη μου μυρίζει ο άντρας περίεργα, δεν πλησιάζω. Έχεις δίκιο, αλλά επειδή με πολύ καλύπτει αυτό, θέλω να καταλάβω στο σώμα του άντρα. Κοιτάς τα μάτια, κοιτάς τα δάχτυλα, κοιτάς κάτι άλλο. Όπως κοιτάνε και οι άντρες αντίστοιχα στις γυναίκες. Αυτό που να το δεις δεν φαίνεται. Αλήθεια, εγώ πέσα κάτι γυναικείες ζητήσεις εγώ που μια χαρά τα συζητάω. Κοιτάω λοιπόν τα χέρια του. Δεν μου αρέσουν αυτοί που έχουν πολύ μικρά δαχτυλάκια. Α, εσύ, τα πόδι. Ναι, δεν μπορώ τα κοντά δάχτυλα. Γιατί? Δεν ξέρω. Σου κάνουν κάτι. Κάτι μου κάνουν. Να σου πω κι εγώ. Τι? Δεν αντέχω τις γυναίκες που τρώνε τα νύχια τους. Ναι, είναι πολύ αντιαισθητικό. Παιδιά, πραγματικά, άμα δω γυναίκα να τρώνε τα νύχια της, παθαίνω... Είναι πολύ αντιαισθητικό και είναι μια συνήθεια που δεν κόβεται. Πω, ναι, παθαίνω το εγκεφαλικό, δεν υπάρχει. Δεκτό μαράκι, πολύ δεκτό. Ούτε μια βροντί δεν ακούσαμε. Δεν έχω ακούσει βροντί. Στο καλό. Ακούσαμε. Μινά. Όχι, γιατί έχεις απαντήσει, νομίζω ότι τις έχεις απαντήσει όλες. Δεν έχεις αφήσει, πώς το λένε, καμία. Θέλω να μου πεις, μαράκι μου, αν έχεις υπάρξει ποτέ τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, είτε σαν θήτης, είτε σαν θύμα. Όχι, έχω πολύ θέμα με αυτό. Έχω κοντέψει να υπάρξω τρίτο πρόσωπο. Θήτης είναι όταν μπαίνεις εσύ σε μία ναι, σχέση. Θύμα μπορεί να έχει συμβεί. Έχει φλερτάρει πολύ έντονα άντρας. Μου άρεσε πάρα πολύ και ανταποκρίθηκα στο φλερ του χωρίς να ξέρω ότι είναι παντρεμένος. Και επειδή το Facebook είναι μεγάλος ρουφιάνος, φυσικά μπήκα μετά μέσα για να δω ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου. Και βλέπω κανονικά φωτογραφίες με οικογένεια και παιδιά. Δεν σου το είχε πει, περίμενα. Όχι! Μα είσαι τρελός, θα μου το έλεγε και θα καθόμουν. Δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Μπορεί να στο έλεγε, για να είναι αυτός ήσυχος με τη συνείδησή του, ναι. Τι ξέρεις. Και ναι. Τον παίρνω τηλέφωνο και. Και τι σου είπε. Μου λέει. Ναι, μου λέει έχω. Λέω και πότε περίμενε να μου το πει. Θα στο έλεγα, μου λέει. Θα στο έλεγα, μου λέει. Στο επόμενο ραντεβού, γιατί και εγώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος απέναντί σου, θέλω να το ξέρεις. Τι ξεκάθαρος, βρεζόν. Ξεκάθαρος είσαι άμα έχεις τη γυναίκα και τα παιδιά σου και φλερτάρεις άλλη γυναίκα. Είναι δυνατόν. Μετά, συγχύστηκα τώρα. Ναι. Μπορεί να με κάνει έξαλλη αυτό το πράγμα, να με φλερτάρει άντρας ή δεσμευμένος ή παντρεμένος. Μπορεί να δώσω ξύλο. Αυτό. Ναι. Ενώ κατά τα άλλα δεν το δίνεις το ξύλο. Όχι. Εγώ σε φοβάμαι πως έχω δεν πράγμα... Όχι, ρε παιδί μου, δεν είμαι τόσο. Αλλά εκεί δηλαδή μου χτυπάει κάτι, μου χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή να έχεις τη γυναίκα στα παιδιά σου και να φλερτάρει. Δηλαδή πόσο γελίος είσαι. Αυτό. Αλληλούια. 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 Είναι μερικά πράγματα που με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Ναι.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ξεκίνησα και kickboxing, θα σου πω εγώ. Τι ξεκίνησες? Kickboxing. Άμα σας τα λέω, παιδιά, είναι τρελή, δεν υπάρχει. Τι δέρνει. Ξέρεις τι θερμίδες σκες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάψεις θερμίδες. Πώς? Σεξάκι. Εντάξει, δεν μπορώ κάθε μέρα. Ο Λιάγκας πηγαίνει και κάνει, πώς το λένε, σεξ. Παντρεμένος είναι, δεν θα κάνει. Τώρα δεν μπορεί. Η απάντηση είναι όχι. Λοιπόν, πώς το λένε, τένις. Τρομάρα του. Κολύμπι στη Βουλιαγμένη, πηγαίνει και κάνει το χειμώνα. Τέλος πάντων, συνέχισε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα να καλμάρει το μαράκι. Καλό! Ναι. Πόση ώρα θα με έχεις εδώ χάμος στο εξομολογητήριο. Πάμε μια ανάσα, επιστρέφουμε. Μια ανάσα, λέει. Όχι εδώ, εκεί. Α, εκεί. Μπορούμε και να χορέψουμε το χάμο. Πού ήρθες μόνο και δεν μπορείς να χορέψεις? Δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν έχω βάλει καλά το μικρόφωνο. Gigi. Αυτά που δεν παίρνουμε εμείς ποτέ. Il Paradiso. Ναι, και τα δίνουν όπου βολεύονται τα δίνουν. Ο μουσικός επιμελητής είναι φαν του Δέστε Τους. Ναι, εννοείται. Μπράβο. Έχετε μουσικό επιμελητή, ένας τα κάνει όλα. Καλά, δεν τρέπεσαι, δεν ξέρω, παιδάκι, ρωτάω, μου. Ρε, παιδάκι. Δεν βλέπεις εδώ ότι η ομάδα είμαστε τεράστια. Τι, και ένα, Ισπάνο. Δύο, τρεις. Τι τρεις, παιδί μου. Δίδυ στο δίπλα χώρο, τι γίνεται. Μα τρελάθηκες. Τι εκπομπή, υπερπαραγωγή. Μπράβο, καλώς ήρθατε. Πού ήρθα. Όλα τα... Τρομερό. Μπράβο, καλώς ήρθατε. Κρύβε λόγια. Προδίδει ηλικία. Μπράβο, καλώς ήρθατε. Ρούλα Κορομιλά. Μπράβο, καλώς ήρθατε, αγαπημένο. Εννοείται, δεν φιλάκια πολλά. Δεν έχει ξαναβγεί τέτοιο σοου και το θα βγει. Άσε το καλό να μην έχουμε λεφτά τηλεόραση να κάνουμε και εμεί τέτοια ώρα. Το μπράβο, καλώς ήρθατε. Το original μπράβο. Το original μπράβο. Αυτό καλώς ήρθατε. Καλά, εγώ το καλώς ήρθατε πλάνταζα. Γι' αυτό ναι, μ' άρεσε. Γι' αυτό σ' άρεσε πάλι τα κλάματα. Πολύ, πολύ. Το show το μεγάλο της Ρούλας, το biggest ever, ήταν το μπράβο, το κανονικό μπράβο. Τι ωραία. Που είχε γίνει ο απόλυτος χαμός. Αυτά θα τα ξαναδεί νομίζω με την τηλεόραση. Όχι. Μακάρι να τα ξαναδούμε κάποια στιγμή, τέλος πάντων. Εκεί ήθελα να σε πω βασικά στην τηλεόραση. Ήθελα να κάνω μια κουβεντούλα να μου πεις πώς βλέπεις τηλεόραση το 2014. Να μου πεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, που γουστάρεις και κάτι που εντάξει, okay. Και να μην υπήρχε, δεν θα σε χαλάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω κάτι τέτοιο. Γιατί βρε, προσκοπήνα. Γιατί ρε, παιδί μου, είμαστε σε ένα χώρο, 5 άνθρωποι. Θα βγω εγώ να πω για κάποια εκπομπή ότι δεν μ' αρέσει. Ναι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν σημαίνει ότι δεν σε αρέσει ο παρουσιαστής. Δεν σε αρέσει το κόνσεπτ. Τι να σου πω τώρα, το θεωρώ λίγο αντισυναδελφικό να το πω. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να το πω. Δεν υπάρχει και κάποιο κόνσεπτ που να. Η Αγία Μαρία. Όχι, δεν είναι. Αλήθεια σου λέω, δεν μου αρέσει να λέω για άλλους. Βρε, υπάρχουν κόνσεπτ. Μπορεί να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν το βλέπω, γιατί δεν μου αρέσει το κόνσεπτ. Δεν σημαίνει ότι ο παρουσιαστής είναι ατάλλαντος ή ανίκανος. Μην το πηγαίνεις εσύ και το κάνεις τόσο αποκεντρικό. Βοήθησε με. Ρώτα με εσύ για εκπομπές, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι που να μην μ' αρέσει. Κάτσε να σκεφτώ κάτι που να μ' αρέσει. Ας πούμε το voice, μπράβο. Να που είσαι και εδώ, σε γλύψω λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το voice, μπράβο. Συγχαρητήρια. Είναι μια πολύ ωραία παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, ξέρεις κάτι. Κάνατε Διάνα επιλογή και στους κριτές. Ο Αντένα. Ναι. Ο Αντένα, ναι, μπράβο. Ναι. Και εσύ καλά τα κάνεις το θεματάκι σου, Θέμη, μπράβο. Καλά κάνουν και σε διαλέξανε και σένα, καλώς είσαι. Στα live εμένα θα με δεις πιο πολύ, νομίζω θα είναι ωραία στα live. Καλά, εκεί τη γέλιο. Εκεί θα γίνει χαμός. Εκεί, το περιμένω πώς και πώς. Τι θα φορέσεις? Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, είδες να τα. Να ασχολήσου λίγο. Ασχολήσου με το τι θα βάλεις τα live να κλέψεις την παράσταση. Ένα, δεν είμαι η Ντορέτα. Θα βγει ωραία όμως να αντιθεί, να αντιμένω καλύτερος από σένα. Δεν είμαι η Ντορέτα του dancing, μωρέ τώρα και εσύ. Δεν έχει σημασία. Όχι, θέλω να είσαι πολύ ωραία. Θέλω να τον φας το Λιάγκα στα ρούχα. Θέλω να είσαι καλύτερος από το Λιάγκα αντιμένος. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί ο Λιάγκα είναι ο Λιάγκα. Και τι σημαίνει, τι είναι ο Λιάγκα, fashion icon. Άκου τώρα. Τι θα βάλω, Λιάγκα ένα κουστούμι θα βάλει εσύ που είσαι και πιο μικρό σε ηλικία. Μπορεί να αντιθείς λίγο πιο νεανικά, λίγο πιο αυτό, να κλέψεις λίγο. Να το φτιάξω λίγο. Πολιάκας θα βάλει και ένα μαντιλάκι εδώ, ένα αυτό, εντάξει. Να σου πω τι να βάλω, κουστούμι. Όχι, θα πάμε μαζί για ψώνια. Μου θα το αναλάβεις εσύ. Ναι, το αναλαμβάνω. Ωραία, είπες για το voice ότι σου αρέσει. Ναι. Κάτσε να σκεφτώ και κάτι άλλο. Πες κάτι που να μην είναι show. Πες μια εκπομπή ή κάποιο. Εσύ Θέμη, ξέρεις ποιο μου αρέσει. Το Joy στο Sky. Είναι Αντσούλα, γειτόνισά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Έχει μια πολύ ωραία αισθητική και είναι και πολύ ωραία γυρισμένη. Έχει πολύ ωραία εικόνα. Συμφωνώ. Γυρίζετε κάτω από το σπίτι μου. Πού? Από κάτω μου. Κάτω από το σπίτι έχετε μια πισινούλα, έχετε μια γούρνα. Σπίτι μου σε εξωτερικό χώρο. Α, πού? Σε κλειστό χώρο, θα σου πω. Αλήθεια. Η Νάντση μείνει από κάτω. Καλά, φύγε και εξωτερικά γυρίσματα. Όχι τα εξωτερικά, Χριστιανή μου κι εσύ. Α, λέω κι εγώ. Γενικώς μου αρέσουν πολλές εκπομπές στο Sky. Ο Μπογδάνος σου αρέσει τώρα που Sky? Μωρέ, ο Μπογδάνος. Δεν έχει τον γίνει βλέπω. Ξαφνικά, έχει γίνει ξαφνικά ένα τεράστιο μπαμ με τον Μπογδάνο. Χαμός. Ναι. Και μάλιστα εσάς σας έπιασε και στο στόμα ναι, του, όχι εσένα. Και εμείς τον πιάσαμε, και Κατερίνα. Εμένα με έπιασε και εμένα. Κάτι πήγε τις ορμόνες μου, δεν τον πετύχω. Λοιπόν, ο Μπογδάνος. Πιστεύεις ότι τα λέει για να προκαλέσει και να συζητηθεί, γιατί και εμείς η αλήθεια είναι,
Τον συζητάμε συνέχεια στην εκπομπή. Πιστεύω ότι είναι έτσι το στυλ του. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι για να συζητηθεί. Είναι αυτός ο τύπος που θα προκαλέσει με το καλημέρα σας. Δηλαδή είναι και λίγο παρεξηγημένος. Είναι περίεργος τύπος. Εγώ δεν έχω κάτι να ασχοληθώ πολύ μαζί του. Δεν έχω δει πολύ τις εκπομπές του πέρα από τα αποσπάσματα που παίξαμε με τον Νότι. Σε όλα αυτά έχουμε δει. Δεν είναι το στυλ μου. Απ' την άλλη, είναι και ένας τύπος παρουσιαστή ή δημοσιογράφο που πρέπει να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Είναι λίγο περίεργος τύπος. Δεν τον έχω ψυχολογήσει καλά για να έχω άποψη όμως. Αν σε καλούσε στην εκπομπή του, θα πήγαινες. Ναι, φυσικά και θα έχει πολύ πλάκα. Ναι, αμέ. Α, θα πήγαινες. Αλλά καλεί πολιτικού σου άνθρωπου. Δεν με καλεί. Δηλαδή, τι να με ρωτήσει. Ο Σφαγιανάκης δεν ήταν πολιτικός. Εντάξει, ο Σφαγιανάκης είναι πολύ πολιτικοποιημένος, ρε εσύ. Ναι, αλλά και ο άλλος που κάλεσε που έγινε τώρα που λένε ότι σηκώθηκε και. Και ούρισε. Και ούρισε. Δεν χρειάζεται και Απόστολο, Κοντοπίδης. Ναι, ούτε αυτός είναι Κοντοπίδης. Κοντοπίδης τώρα, τον βλέπεις αυτό και λέει, ωραίος αυτός, ποιος είναι ο Κοντοπίδης. Ό,τι τι. YouTuber, τον λες έτσι και YouTuber. Μα δεν του κάθεσαι αυτού νου με αυτό το επίθετο. Δηλαδή, πραγματικά. Τα έχω με τον Κοντοπίδη. Πείτε μου, σας παρακαλώ, δηλαδή τώρα. Εντάξει, βλέπω τον Κοντοπίδη να σε κάνει τώρα κανονικά στο YouTube. Εντάξει, με κάνει, ρε παιδί. Έκανε τη Miley Cyrus, θα κάνει και την Miley Liliaki. Τι την έκανε την Cyrus. Δεν τον έχεις δει το βίντεο. Όχι. Έκανε το Wrecking Ball, το βίντεο κλιπ κανονικά και ήταν πάνω στην μπάλα. Νόμιζα ότι την κοντό. Όχι, παιδί. Μήπως την κοντό, μπιπ. Την κοντό συγύρισε. Όχι, εντάξει. Όχι, την έκανε ενώ, ξέρεις, έκανε κανονικά μίμηση. Σταματήστε, βρε. Την κοντό τακτοποίησε και τη Miley Cyrus. Την κοντό τακτοποίησε, ναι. Ωραία. Οπότε δεν μου λες για κάτι το οποίο δεν βλέπεις. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα κάτι που δεν βλέπω. Όχι, ρε παιδιά, τι δεν βλέπω. Τώρα να χάνουμε χρόνο, τώρα χωρίς λόγο. Εντάξει, οκ. Okay. Με την πολιτική ασχολείσαι, είσαι πολιτικοποιημένο άτομο. Λοιπόν, έχεις άποψη δηλαδή για αυτό το οποίο συμβαίνει τριγύρω μας ή είσαι μακριά. Με πήρανε τηλέφωνο να κατέβω με κόμμα. Εμένα. Καλά, εμένα. Δεν μου κάνει εντύπωση καμία, παιδιά. Όλους τους γνωστούς. Εμένα, δεις αυτό. Γέλαγα. Κοίταξε, έχω άποψη. Βλέπω ειδήσεις. Με ποιο κόμμα σε πήρανε, πες το. Με πήρανε από 2-3 καλέ. Α, οκ, okay, νόμιζα από ένα. Ναι, όχι, από 2-3. Ω, Χριστό και Απόστολο. Λοιπόν. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Άμα σου έλεγα ότι έχω άποψη και ασχολούμαι πάρα πολύ, θα σου έλεγα ψέματα. Παρ' όλα αυτά, αφουγκράζομαι έτσι, ρε παιδί μου, μία πολύ περίεργη κατάσταση. Πολύ δυστυχία και κακοκεφιά στον κόσμο. Αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από πάρα πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, είχαμε διάφορους ηγέτες που πέρασαν από την Ελλάδα, οι οποίοι μας έφεραν εδώ που μας έφεραν και οι οποίοι μας έμαθαν γιατί λένε όλοι για την νοοτροπία του Έλληνα. Μα έτσι έχουμε μάθει. Mm-hmm. Έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στο δημόσιο νοσοκομείο και αν δεν έχουμε μέσον, να μην μας εξυπηρετούν. Δηλαδή, εγώ από μικρή αυτό ξέρω. Ναι. Και το έχω ζήσει κιόλα. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, δεν θα πας σε δημόσιο νοσοκομείο χωρίς μέσο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά μας έχουν μάθει έτσι σε μία μανιέρα και λειτουργούμε όλοι Έλληνες έτσι. Επειδή λένε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε κι εμείς, ότι φταίμε κι εμείς. Ναι, φταίμε κι εμείς, αλλά κάποιος μας έμαθε να είμαστε έτσι. Τώρα όλα αυτά που γίνονται με τα δικαστήρια, με τα οικονομικά και με όλα αυτά και τις κλεψιές και τα αυτά, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το να αγανακτείς. Εγώ από τη μεριά μου, τι να σου πω. Πληρώνω τους φόρους μου, προσπαθώ να βοηθάω όσο μπορώ. Είσαι νομοταγής. Τι άλλο να κάνω, ρε παιδάκι μου. Και παρά είμαι νομοταγής, έτσι. Όχι, έτσι. Όχι, θέλω να καταλάβω αν ασχολείσαι, αν ξέρεις τι γίνεται. Ξέρω τι γίνεται. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που είναι πολύ αρνητικοί. Αυτή είναι η αντίδρασή τους βασικά, δεν έχουν κάποιο άλλο τρόπο. Στην αρχή έτσι ήμουν κι εγώ. Δεν ήθελα να ξέρω τι γίνεται, δεν άνοιγα, δεν έβλεπα. Αλλά δεν είναι λύση αυτό. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται γύρω σου. Γιατί, πώς να σου πω, ξαφνικά, εκεί που η Νέα Σμύρνη ήταν ένα προάστιο. Δεν το λες και πολύ πλούσιο, αλλά ούτε και πολύ. Ένα προάστιο. Μέσο. Ναι, μέσο. Αλλά έβγαινες βόλτα, ρε παιδί μου, στην πλατεία και δεν έβλεπες αυτό που βλέπεις τώρα. Δηλαδή, το ότι βλέπω εγώ ο κόσμο να κοιμάται στο δρόμο στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, την πρώτη φορά που το είδα, σοκαρίστηκα. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Όμως είναι πια η καθημερινή μας πραγματικότητα. Και πρέπει ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Να δίνει, να πηγαίνει στο Δήμο Αθηναίων, να δίνει. Ξέρεις, υπάρχει ένα γραφείο εκεί που πηγαίνεις, αφήνεις ό,τι δεν χρειάζεσαι, κουβέρτες, τα ρούχα σου, όλα αυτά. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει στο βαθμό που μπορεί. Γιατί ειδικά αυτή η εικόνα είναι σοκαριστική στην Ελλάδα το 2014. Να βλέπεις κόσμο άστεγο στο δρόμο. Ναι, οπότε δεν έχω τη δύναμη να αλλάξω πολλά πράγματα, αλλά στο μέτρο που μπορώ. Ό,τι μπορώ κάνω. Μιλώντας για πολιτική, έχει γίνει τώρα τεράστιος δώρος εν ώψη των δημοτικών εκλογών με τον Βαλιανάτο. Δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα αυτό καθόλου. Είχε έρθει και στο πρωινό προχθές, τις προάλλες. Δεν έχεις μάθει, έχει γίνει.
Έχει βγει, έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Είπε καταρχάς ότι είναι και οροθετικός. Έχει πει διάφορα, τέλος πάντων, για την προσωπική του ζωή, για το παρελθόν. Και έκανε στην ουσία outing, δηλαδή είπε κάποια ονόματα, πώς το λένε, πολιτικών, υποψηφίων, τέλος πάντων, δημάρχων, και άρχισε να λέει διάφορα ότι είναι ομοφιλόφιλοι, με ονόματα κτλ. Γιατί? Τι είναι αυτό, επειδή είμαι εγώ, πρέπει να είναι κι άλλοι? Άμα είσαι εσύ αυτό που είσαι και είσαι περήφανος για τον εαυτό σου, για ποιο λόγο το? Δεν το έχω παρακολουθήσει, θα πω βλακεία. Μου έχει ξεφύγει τώρα αυτό το θέμα, το έχω ακούσει. Παίζει αλλά... πολύ έντονα εδώ και... Ναι, για ποιο λόγο το έκανε? Πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι το έκανε για να προκαλέσει ντόρο και για να γίνει όλη αυτή η αναπαραγωγή και η συζήτηση κτλ. Ο ίδιος προφανώς έχει τους λόγους του που το κάνει. Γενικώς, στο μυαλό μου το Βαλιανάτο τον έχω σαν έναν άνθρωπο που, ναι, μεν δεν μασάει τα λόγια του, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές κάπως, ρε παιδί μου, το περνάει λίγο το όριο. Mm-hmm. Στις δημόσιες εμφανίσεις του, αυτή την αίσθηση έχω. Δεν τον ξέρω καλά τον άνθρωπο, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ, δεν έχω πολύ σαφή άποψη για αυτό το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ μορφωμένος και πολύ εύστροφος. Ναι, φαίνεται ότι είναι μορφωμένος, ναι. Αλλά και ξέρει τι λέει και πώς το λέει, δηλαδή πώς το διατυπώνει. Ναι. Θα ψηφίσεις? Πώς θα ψηφίσω? Ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί θα ψηφίσω. Πού ψηφίζεις, Νέα Σμύρνη? Νέα Σμύρνη, ναι. Α, τρέξε εκεί κανονικά. Είσαι γέννημα Θρέμα? Ναι. Νέος. Είμαι καταγωγή από Κρήτη, ναι, αλλά γεννήθηκα στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Θεοφύλου Καϊρή 25. Νεοσμυρνιώτησα. Ναι. Πώς λέγονται, παιδιά, αυτοί από Νέα Σμύρνη? Νεοσμυρνιώτες. Πάνθυρες. Πάνθυρες είναι λόγω Πανιωνίου. Νεοσμυρνιώτες. Και κάτι άλλο τότε να σου πω πολιτικά, αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ο Σταύρος ο Θοδωράκης. Ναι, το έχω πάρει. Α, πώς δεν ξέρεις για το Βαλιανάτο, το ξέρεις για το Σταύρο Θοδωράκη? Τι να σου πω τώρα, γιατί το Σταύρο Θοδωράκη τον παρακολουθούσα και στους πρωταγωνιστές. Ναι, και ακόμα φαντάζομαι. Αφού δεν κάνει πια εκπομπή. Τι είδα εγώ προχθές τις προάλλες, πάλι είδα τρέιλερ. Μήπως ήταν επανάληψη? Όχι, καλέ, καινούργια εκπομπή. Είδα τώρα τρέιλερ τις προάλλες στο Μέγκα. Παιδιά, δεν υποτίθεται ότι την παράτησε την εκπομπή? Δεν το ξέρω, αλλά είδα προχθές τρέιλερ. Αλήθεια σας λέω, είδα τρέιλερ προχθές. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Πώς ήταν η τελευταία του? Μπορεί. Πώς ήταν η συγκίνησή του αυτή με το ποτάμι? Κοίταξε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε. Θέλω να πω ότι είναι επιτυχημένος επαγγελματίας στον τομέα του. Mm-hmm. Δεν είχε καν λόγο να το κάνει. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος με πολλούς προβληματισμούς και πολλές ανησυχίες. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να το έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στην πολιτική για ποιο λόγο κατεβαίνουν. Δεν μπορώ. Δεν είναι στο DNA. Γιατί θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλό για τον τόπο μας, φαντάζομαι. Ναι, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά για να κάνουν σίγουρα καλό στον τόπο. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν λίγο να, να αποκτήσουν παραπάνω δύναμη. Γι' αυτό σου λέω. Ο Σταύρος Θοδωράκης είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Νομίζω θα τα πάει και πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω θα πάρει μεγάλο ποσοστό. Είναι πάρα πολύ συμπαθής. Ναι, είναι πολύ συμπαθής. Και εγώ προχθές που το ανακοινώσαμε, που όταν το ανακοίνωσε δηλαδή και ο ίδιος, έλεγα, φώναζα στον αέρα και έλεγα, θα τον ψηφίσω. Δεν επιτρέπεται καλά στον αέρα να τα λες αυτό. Καλά, τι θα μου κάνουν, εντά. Όχι, σου λέω. Πολλοί κόσμος λέει τι ψηφίζει. Εντάξει, εγώ το είπα εκείνη τη στιγμή, ήδη που ξέρει, επειδή ήμουν και εμένα. Είναι πολύ συμπαθής. Είναι πολύ συμπαθής. Τι να πω, μακάρι. Μαρακή, για να δούμε τι θα πώς είσαι γενικότερα στα προσωπικά σου, είσαι καλά? Διανύω μία διαρκή άνοιξη το τελευταίο καιρό. Διαρκή. Ποιο είπε ωραία? Σ' άρεσε, αγόρι μου. Του άρεσε. Μινάς άρεσε, αγόρι μου. Μινάς ο Λιγούρης. Μινάς είπε Λιγούρη. Όχι, ρε, το επώνυμό του είναι Λιγούρης. Ας το καλό. Αλήθεια, Μινά. Όχι, δεν είναι Λιγούρης. Γιατί χειρότερο και από το Κοντοπίδης θα ήταν αυτό. Τι. Το Λιγούρης είναι χειρότερο από το Κοντοπίδης. Συγγνώμη τώρα. Άλλο να. Αυτό κι άλλο. Τον πειράζω, μια χαρά είναι ο Μινάς. Mm. Διαρκή άνοιξη ακούω. Αυτό σημαίνει για μένα διαρκώς ερωτευμένη. Όχι, ρε. Κοίταξε. Είμαι σε μια φάση που εσύ με έχεις γνωρίσει τα πολύ κλειστά μου. Ναι. Ναι, που με παίρνατε τηλέφωνο και δεν έβγαινε από το σπίτι. Εγώ άπειρες φορές έχω πει ξινή, κοντά να μπλακώσω το ξύλο. Έχεις δίκιο. Δεν είναι ξινή, κλειστή είναι αυτό. Ναι, δεν εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα είμαι σε μια φάση που βγαίνω, γνωρίζω κόσμο, με φλερτάρω. Περνάω καλά. Ωραίο είναι αυτό, ό,τι καλύτερο. Είναι ωραία. Και συμβαδίζει και με την κανονική άνοιξη, γιατί αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έτσι λίγο, κάπως μ' αρέσω κιόλα. Γιατί έχω περάσει και περίοδο που δεν μ' άρεσα. Τώρα έχω αρχίσει και μ' αρέσω. Άρα το 2014, όπου το καταλάβει, είσαι single τώρα για να μου λες ότι με φλερτάρουν και φλερτάρω. Ναι, καλέ single είμαι. Ναι, άρα το 2014 το βλέπεις ότι θα είναι χρονιά που θα έχουμε κάτι ωραίο στον ορίζοντα. Μακάρι, γιατί όχι. Mm. Μακάρι, Παναγία μου. Μακάρι. Δεν λέμε όχι στα ωραία πράγματα. Όχι, προς Θεού. Για να δούμε. Θα με πας κανένα ταξίδι? Πότε, θα πάμε Λονδίνο, είπαμε. Ωραία, εντάξει.
Να οργανώσουμε έναν Λονδίνο. Να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. Από πού Χριστέ μου, είχα να πάω 6 χρόνια. Τρομερό. Και τρομερό. Και έχω πάει Γερμανίες, αυτά, Ολλανδίες και έχω να πάω στο Λονδίνο 23 χρόνια. Τρομερό. Θα σε φέρω σε επαφή με τη Σάσα. Ποια είναι η Σάσα? Σταμάτη. Α, η Σάσα. Γιατί ψάχνει γαμπρό. Γιατί? Δεν τη βρω εγώ γαμπρό. Όχι, ρε παιδί μου, μαζί θα κάνετε την αφού μου λες ότι είσαι σε μια διαρκή άνοιξη. Δεν υποτίθεται. Δεν ψάχνω, με ψάχνουνε, Θέμη μου, συγγνώμη κιόλας. Καλά, δεν λέω μηνά. Λιγούρι. Ευχαριστώ. Ο μηνάς ο λιγούρι. Με ψάχνουνε, Θέμη μου, δεν ψάχνω. Εντάξει, συγγνώμη, δεν σε γνωρίζω με τη Σάσα. Μα και η Σάσα νομίζω δεν ψάχνει. Η Σάσα ψάχνει, το έχει πει και στον αέρα. Άι, μωρέ που ψάχνει. Όχι, αφού μου λέει, εγώ του χρόνου θα παντρευτώ, θα βρω ένα πλούσιο γαμπρό να παντρευτώ. Άμα έχει όνειρο να βρει πλούσιο, οι πλούσιοι δεν είναι όλοι καλά. Τι? Οι πλούσιοι δεν είναι όλοι στα καλά τους. Ενώ η Σάσα πραγματικά πετάει. Εντάξει, τέλος πάντων. Μαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε είδα. Και εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πολύ που σε είδα. Πολύ καλή επιτυχία και εγώ χάρηκα και το λέμε και εκτός. Ναι. Πολύ καλή επιτυχία με το site σου, παιδιά, www.mariailiaki.gr. Μπαίνετε στο καινούριο baby απόκτημα της Μαρίας Ηλιάκη για να βλέπετε τα πάντα. Και όπως μας είπε, όχι μόνο για κορίτσια, αλλά και για αγόρια. Βέβαια. Τα πάντα γύρω από την καθημερινότητα της Μαρίας. Δώσε φιλιά σε όλη την ομάδα και του Δέστε Τους. Όλους. Και πήγαινε και τράβα με την πρώτη ευκαιρία λίγο, έτσι, λίγο παραπάνω το αυτάκι του Νίκου του Μουτσινά. Γιατί η Μαϊλή δεν έχει να τραβήξω, θα τραβήξω αυτή. Ναι, αυτάκι. Τράβα το λίγο. Γιατί ξέρεις, του λέω, πότε θα κάνουμε μια εκπομπή κτλ. Θέμη μου, όποτε θέλεις, πες μου και τα λοιπά. Έλα να δεις την παράσταση βέβαια πρώτα. Νίκο, με έχω έρθει σε όλες τις παραστάσεις. Δηλαδή, πήγες στο κτέλ. Ναι, καλέ. Α, πήγες και στην πρεμιέρα. Και δεν έχει έρθει. Όχι. Εντάξει, είναι γαϊδούρι. Αυτό σου λέω. Τράβηξε το λίγο το αυτάκι. Θα το τραβήξω την ουρά. Τώρα που δεν έχει και Νίκο Κλόκ, νομίζω θα έχει και περισσότερο χρόνο. Έλα, δεν τρέπεσαι. Άντε, καλό βράδυ, τα λέμε. Γεια σας. Φιλάκια, φιλάκια, πάτε.